Σωτήρης Δασκαλάκης και Γιώργος Συρίγος. Μια καλημέρα, ένα καλό Σαββατοκύριακο σε μια ηλιόλουστη πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου κάνει νοήματα ο Σωτήρης να ξεκινήσω. Θέλω να ακούσω το τραγούδι. Άσε με να χαρώ το τραγούδι, άσε με να χαρώ τις στιγμές και τις μέρες που περνάμε, άσε με να χαρώ την τρομερή πορεία που κάνει μια ομάδα της πόλης μας για την κατάκτηση των τίτλων και τη διατήρηση του αίτη του. Μια σημαδιακή μέρα μπαίνει και η άνοιξη. Κάποτε λέγαμε ακόμα τούτη άνοιξη, αδέρφια, αδέρφια, θα έρθει ο άνθρωπος. Θα μας σουλουπώσει, θα μας φτιάξει, θα μας ισιώσει και τότε ελάτε να δείτε πόσα πίδια έχει ο Ζάκος. Και ο Ζάκος είναι μεγάλος και τα πίδια πολλά, άντε να τα μετρήσεις. Χρόνια πολλά στα ΠΑΟΚια. Σαν σήμερα μας γράφει εδώ το αγαπημένο μου κοριτσάκι η Ελενίτσα Ιμπούντου. Σαν σήμερα στις 30 Μαρτίου του 1926 υπογράφηκε το πρωτόκολλο ίδρυσης του ΠΑΟΚ. Για σας τους ΠΑΟΞίδες και ειδικά για σας τους Σαλονικιούς, αλλά πλέον ο ΠΑΟΚ έχει ξεπεράσει τα σύνορα της πόλης. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι πανελλήνιος, ο ΠΑΟΚ πλέον είναι παγκόσμιος, ο ΠΑΟΚ πλέον είναι πρωταθλητής. Όλα τα πει του πάνε. Προτείνω το Παθεσσαλονίκιος να αλλάξει και να γίνει παγκόσμιος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινούπολιτών. Όπως παγκόσμια ήταν και η Κωνσταντινούπολη, η πόλη που προέρχονται τα ΠΑΟΚια. Και όχι μόνο, και ο Θρυλικός Πόντος και η Μικρά Ασία, η Ιωνία, η Σμύρνη, τα Τάλια, η Μερσίνα, η Οδυσσός, η Γεωργία και όσοι έρχονται στη μεγάλη αγκαλιά του ΠΑΟΚ από όπου και να προέρχονται, την αγαπητή και άρεστη. Μπαίνει για τα καλά η άνοιξη, σε αύριο ή μεθαύριο, 31 πάει ο μήνας. Μπαίνει ο Απρίλης και ο Απρίλης είναι κατά τη γνώμη μου ο πιο όμορφος, ο πιο ωραίος, ο πιο στυλάτος, ο πιο ανεβασμένος μήνας. Υπάρχει και το τραγούδι που λέει «Τώρα ήρθε Απρίλης και χαρά, τώρα είναι καλοκαίρι, λαλούν τα ειδόνια στα βουνά, κυπέρδικες στα πλάγια». Έρχεται η άνοιξη, μπαίνει δυνατά και έρχεται και το τέλος του φετινού πρωταθλήματος, το τέλος της ξέφρενης πορείας της αρμάδας του Ιβάν που θα σαρώσει φέτος τα πάντα, έτσι λένε οι παοξίδες, εμείς τους το ευχόμαστε και ευχόμαστε παρόλη την πικρία μας και παρόλα τα λάθη που γίνανε την περασμένη εβδομάδα στο λαό του Τριφυλιού, εμείς ευχόμαστε στο μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ χρόνια του πολλά και πάντα τίτλους και μεγάλες νίκες. Εκτός από τον Παναθηναϊκό, γιατί μπορούμε να τον ευχηθούμε να κερδίζει την ομάδα μας, όμως τον ευχόμεθα. Αν δεν το παίρνουμε εμείς, να το παίρνει αυτός. Τι άλλο θέλετε? Από την άλλη μεριά, θα τα πούμε σε λίγο, ας μην περάσουμε, ας τελειώσουμε το θέμα που πιάσαμε. Γιατί σήμερα είναι πραγματικά μια λαμπερή μέρα. Στις 30 Μαρτίου, η 30η Μαρτίου, αποτελεί, λέει η Ελενίτσα, η Μπούντου, μια ξεχωριστή ημέρα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Καθώς σας σήμερα πριν από 93 χρόνια υπογράφηκε το πρωτόκολλο ίδρυσης του δικεφάλου στη Λέσχη Κωνσταντινουπολιτών, δίνοντας το ένασμα για την ίδρυση του ιστορικού ΠΑΟΚ. Προτεργάτες για την ίδρυση των Ασπρόμαυρων ήταν οι Τριανταφυλλίδης, ξέρω τον εγγονό του, το φίλο μου, τον Μιχάλη τον Τριανταφυλλίδη, το στέλνω χαιρετίσματα, άρρωστος Αριανός. Θα πεις πως βγήκε έτσι, ξέρω εγώ, πάντα τέτοιος ήταν. Όταν ήταν μικρός ήταν κομμουνιστής, τώρα μου γίνε δεξιός.
ο Μιχάλης ο Τριανταφυλλίδης. Από αντίδραση δεν ξέρω από τι έγινε, αριανός. Τι να τον κάνουμε. Άλλος θέλει τον παπά, άλλος θέλει την παπαδιά. Άλλος θέλει μπουγάτσα με κρέμα, άλλος θέλει με τυρί. Βγαίνει και κανένα σχημά έχει, ξέρω εγώ. Αν εσένα σου αρέσει με, αν με περισσεύει. Τριανταφυλλίδης λοιπόν, ο οποίος ήταν και ο πρώτος πρόεδρος. Κοεμτζόπουλος, κριτικός, Θεοδοσιάδης, αείμνηστοι, αθάνατοι. Ιωακιμόπουλος, Δημητριάδης, Αγγελόπουλος και Τσούλκας που συγκεντρώθηκαν στη Λέσχη Κωνσταντινούπολιτών και υπέγραψαν το πρωτόκολλο ιδρύσεως του νέου ποδοσφαιρικού και αθλητικού σωματείου υπό την επωνυμία Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτών, όπως αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο, προκειμένου οι διαδικασίες να πάρουν, λέει η Ελένη, επίσημο χαρακτήρα. Στις 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση, στην οποία εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ενώ στις 10 Απριλίου υπογράφηκε από τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΚ η αίτηση αναγνώρισης του Συλλόγου στο Πρωτοδικείο. 10 ημέρες αργότερα, στις 20 Απριλίου του 1926, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την απόφαση αριθμό 822 αναγνώρισε και επίσημα τον ΠΑΟΚ. Ο φίλος μου ο Νίκος από τα Γιάννητσά μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει είναι στο Πόρτο Λάγος. Πού είναι ρε το Πόρτο Λάγος, πού είναι το Πόρτο Λάγος? Το Πόρτο Μπινέ, ούτε αυτό ξέρεις. Το Πόρτο Μαρίνα είναι ένα ψαράδικο στην Καλαμπαριά. Γεια σου Νικολάκη, θα τα πούμε σε λίγο. Εν Θεσσαλονίκη Νίκο μου, σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου του χιλιοστού, 90ου ή 20ου, 6ου έτους, οι κάτωθοι υπογεγραμμένοι Τριανταφυλλίδης, Κοεμτζόπουλος, Κριτικός, Θεοδοσιάδης, Ιωακιμόπουλος, Δημητριάδης, Αγγελόπουλος και Τσούλκας, συνηλθώντες το καταστήματι της Λέσχης Κωνσταντινούπολιτών περί την ώραν 9 μετά μεσημβρίαν. Αποφασίσαμε ομοφόνος την ίδρυση ποδοσφαιρικού και αθλητικού σωματείου υπό την επωνυμία Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτών και δια μυστικής ψηφοφορίας παρακαλώ εξελέγημεν ως συντακτική επιτροπή του καταστατικού, εξελέξαμεν ως συντακτική επιτροπή του καταστατικού τους κυρίους κυρίους Κάπα Κοεμτζόπουλο, Κάπα Κριτικών και Μη Τσούλκαν. Πάτε ρε Ελενίτσα όλα τα ονόματα να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εφόκε συνετάχθη το παρόν εν Θεσσαλονίκη την 30 Μαρτίου του 1926, ανέφερε χαρακτηριστικά το πρωτόκολλο ίδρυσης μιας ομάδας που έμελε να μπει στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Νομίζω έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Ουντινέζη. Ο Μπατατούδης τότε έκανε έναν έλεγχο αν κάποιος από αυτούς ζει. Έχει πριν από καμιά 20 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, 19, με την Ουντινέζε. Θυμάσαι ποιος είχε έρθει εκεί στα επίσημα, ένας από αυτούς, ο οποίος ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Σαμπουλίδης, Ζαμπουνίδης, ναι. Πήγα, τον βρήκα, τον αγκάλιασα και πήγατε κι εσείς εκεί, οι Παοξίδες, και τον βρήκατε, ζούσε σε ένα ίδρυμα εκεί πέρα, έπαιρνε τη σύνταξή του, τον Μπατατούδης προς τιμή του. Του έκανε την πρόταση Ζαμπουνίδης, για να δούμε, υπάρχει αυτός εδώ. Δεν τον βλέπω. Ήτανε πάντως από τα ιδρυτικά ή ήταν στην πρώτη διοίκηση. Πέρα κλαμπ. Και βρήκαμε κάποιον από αυτούς
πήγα και τον χαιρέτησα κι εγώ και νομίζω έζησε αρκετά ακόμα, πάνω από 90 χρονών ήταν ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το περήφανο σωματείο που γεννήθηκε μέσα από την προσφυγιά, μέσα από την εξοντωτική πολιτική των Τούρκων, τους διωγμούς, τις σφαγές, τις λαϊλασίες, το κάψιμο των σπιτιών του, τις εξορίες, τις ξενιτιάς, αυτοί που βρήκανε στέγη εδώ στην πόλη μας, αυτοί που φέραν μαζί τους πολιτισμό και περηφάνεια, δεν αξίζουνε συμπεριφορές που εκδηλωθήκανε μέσα στην εβδομάδα και πραγματικά σε πολλούς από μας μας δημιουργήσανε στεναχώρια για τον τρόπο που κάποιοι, ευτυχώς πολύ λίγοι, διαχειρίζονται αυτή την υπεραξία που έδωσε στο σωματείο του ΠΑΟΚ και στον κόσμο όλο αυτό, όλο τον κόσμο που είναι η μεγάλη του δύναμη, ο Ιβάς Σαββίδης. Δεν αξίζει, δεν πρέπει, κυρίες και κύριοι, να αντιμετωπίζονται πραγματικές μεγάλες αξίες του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού, ιστορικές αξίες που για να τις φτάσουν οι ομάδες της πόλης μας θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, και κάποιες από αυτές, όπως η συμμετοχή του στον τελικό του πρωταθλήματος πρωταθλητιών ομάδων Ευρώπης, συμμετείχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στο μεγάλο Άγιαξ του Γιώχαν Κρόιφ. Δεν επιτρέπεται σε ένα σωματείο σαν τον ΠΑΟΚ να υπάρχουν φωνές που ευθελίζουν κάποια σωματεία που δυστυχώς σήμερα πρόσχερα περνούν ένα πρόβλημα και που είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουν και θα κρατάνε μέσα τους την πικρία από αυτή τη συμπεριφορά. Και για να δούμε τι έκανε ο Παναθηναϊκός εφέτος. Αυτός ο Παναθηναϊκός, στη δυναμική πολύ μικρός, μπροστά στη μεγάλη αξία του Τριφυλιού. Σάματης δεν έφερε χ μες ο Καραϊσκάκης και έκοψε 2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, προσθέτοντας τη διαφορά και μεγαλώνοντας της, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να αισθανθεί πιο σίγουρα και να παίξει πιο σίγουρα. Μήπως δεν έκοψε βαθμούς από το έτερο Καπαδόκη, την ΑΕΚ, φέρνοντας 2 ισοπαλίες και στερώντας τους 4 βαθμούς. Και ο άλλος διώκτης, η φετινή δύναμη που δείχνει να ξαναζωντανεύει του Άρεος, δεν έφερε χήμες στο Χαριλάου στη χειρότερη φάση της ζωής τους. Και εσύ τον αντιμετωπίζεις, ρε φίλε, με έπαρση, με αλαζονία, με χαζονεοπλουτισμό. Ευτελίζεις ένα μεγάλο σωματείο για να κάνεις την πολιτική σου και να δεχτείς 2 μηνύματα, λίγο ακροαματικότητα. Ντε και καλά, Γκάλο, ξέρεις τι μου θυμίζει, ρε Σωτήριε? Έχεις δει το έργο Μαυρικοστέ και Χατζηγιώργηδες? Εκεί που ο ένας νομίζει ότι τον κυνηγάει, ο άλλος τον σκοτώνει. Ένα εκπληκτικό έργο. Έχει μια σκηνή που μου μείνε. Στο τέλος του έργου ο Ηλιόπουλος θέλει, λέει, να πάρει το θείο του και να πάνε στο χωριό να πιάσουν τον παπά, να πιάσουν το δάσκαλο,
να πιάσουν την αποστολή άμα τη βρουν εκεί, να την κουβαλήσουν με το ζόρι στο ραδιόφωνο, να ετοιμάσουν εκεί το σύστημα ώστε όταν θα έρθει ο Χατζηχρήστος που υποτίθεται ότι τον κυνηγάει, να είναι λίγο πιο χαλαρός, λίγο πιο ήρεμος και να μην σκοτωθούν μεταξύ τους. Αλλά επειδή φοβάται ότι μήπως του τη στήσει στο σταθμό ο Χατζηχρήστος και τον φάει, έχει βάλει ένα ψεύτικο μουστάκι και του λέει ο θείος του, Παντελής Ζερβός, τι είναι αυτό ρε, του λέει, που φοράς? Λέει, μουστάκι θείο, λέει, να με γνωρίσουν. Και τη στιγμή που του λέει, ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης θυμήθηκε και μου έκανε και την κίνηση. Τη στιγμή λοιπόν που του μιλάει ο Ηλιόπουλος, στρίβει το μουστάκι. Και εκεί αγανακτεί ο Παντελής Ζερβός και του λέει, ρε ξεφτυλισμένε, ξένο μουστάκι στρίβεις ρε. Ρε το μάρι, του λέει, ντροπή του χωριού. Με έβαλες ξένο μουστάκι, το στρίβεις κιόλας. Ρε ξεφτύλα, του λέει, ξένο μουστάκι στρίβεις. Και εσύ ρε φίλε Παοξή, που βγαίνεις στα τηλέφωνα και μου κάνεις και γκάλοπ με ξένο παίκτη, με ξένα κόλυβα κάνεις μνημόσυνο. Σου είπε κανείς ρε ότι πουλιέται ο παίκτης? Και έρχεσαι και μου κάνεις γκάλοπ. Κάνει ο Μπουζούκης, Μπαρούτης, πώς το λένε αυτό να ρε, Μπαρούτης, Μπουζούκης, ο Μπουζούκης. Χωράει στο ΠΑΟΚ. Γράψτε FM και NO 54526. Που δίνουμε και 5 εισιτήρια για τη φιέστα που θα γίνει την άλλη Κυριακή. Αποστολία στην Τούμπα, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λαμία, 5 εισιτήρια για σας. FM και NO, ΠΑΟΚ 54526. Και μου κάνεις με ξένο παίκτη και ξεφτελίζεις τον Παραθηναϊκό. Σου είπε ο Αλαφούζος τον πουλάει? Και εσύ κάνεις γκάλο, πάμα σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, με την κόρη του γείτονα. Να την πάρω, να μην την πάρω, και αυτή έχει γκόμενο. Αλλού. Έτσι ξηγιούνται ρε μάγκες, που πιάσατε 5 φράγκα στην τσέπη σας και νομίζετε ότι μπορείτε να πάρετε παίκτη από τον Παραθηναϊκό με τα λόγια. Έχετε πάρει πολλούς παίκτες από τον Παραθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό, από την ΑΕΚ, από τον Άρη, από τον Ηρακλή πριν του Λάκη Παπαϊωάννου, και αυτό 33 χρονών. Έτσι ξηγιόμαστε. Μας κάτσανε 5 τάλαρα και βγάζεις τον προπονητή της Εθνικής Νέων να του πει στο παραμύθι, αν τυχόν κάνει ο παίκτης για τον ΠΑΟΚ, ο ξένος παίκτης. Και βγάζεις τον Καρούλια, τον προπονητή του Παραθηναϊκού παλιό, και το ρωτάς, κάνει και τώρα το χαϊβάνι, τι να σου πει, ποιο μπουζούκι ρε θα πάρεις? Μπορείς να πάρεις παίκτη από τον Παραθηναϊκό και μας βάζεις με το μόνο σωματείο που εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε και σε άσχημες στιγμές, να μας χαλάσεις τις σχέσεις, να με παίρνουν τηλέφωνο φίλοι από την Αθήνα και μου λένε, καλά τι πάθατε εσείς? Ποιος σας είπε ότι πουλάμε τον παίκτη? Και βγαίνετε εκεί πέρα γιατί ακούνε όλοι ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Σας είπαμε εμείς ότι πουλάμε κανένα παίκτη? Μεγαλοπιάστηκες, λέει το τραγούδι, και χάθηκες από την πιάτσα. Δεν ξαναφάνηκες από τα στέγια τα παλιά. Τα φιλαράκια τα παλιά τα φορνάζεις και δεν δίνεις σημασία πια. Πού πάει ρε αυτή, ακόμα δεν ήρθε? Θύμωσε, πάει να πάρει νερό, καφέ. Α,
Γιατί έτσι πως με έκανες λουπιωμένη είναι. Βάλε ρε φίλε να, να πει. Λες και είναι μακριά οι μέρες. Με τους χιονάδες και τους Θενγκάτ και τους Γεωργόπουλους και τους Αμαφούλε. Και ότι ερχόταν και σε παίρναν όποιο παίχτη θέλει, ήθελε ο καθένας. Και πάνω σε αυτό, με το έπιασες 5 τάλαρα, νόμισες ότι έγινες κρίσος. Και έτσι και του δώσει, λέμε ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε. Βγει μια διαταγή στη Ρωσία για πει όσοι είστε οι Ρώσοι έξω από τη Ρωσία, γυρίστε πίσω όλοι. Σας θέλω, σας πω κάτι στα αυτοί. Και σηκωθούν και φύγουν ο Αμπράμοβιτς, ο Ιβάν, ο... ξέρω εγώ. Ποιο μπουζούκι θα πάρεις ρε μπουζούκι μετά. Πουλάς μαγιά με ξένα τάλαρα. Χόρτασε η μύγα, πώς το λένε, η ψήρα και βγήκε στο γιακά. Τι ωραία είστε ρε. Εμείς πάμε στην Αθήνα. Εμείς κατεβαίνουμε κάτω και ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Μας κοιτάνε με οι Ολυμπιακοί, με φθόνο, οι αεξίδες, με ζήλια. Και οι Παναθηναϊκοί ψέρονται γιατί σου λέει αφού δεν μπορούμε εμείς να μην το πάρουν αυτά τα τέρατα. Και μας βάζει να πάνε πάρ' το Φουρτούνι ρε μάγκα και βγάλε ένα γκάλωπ, κάνει ο Φουρτούνι ή δεν κάνει. Βγάλε και ένα προπονητή, βγάλε τον Ελευθερόπουλο, πώς το λένε αυτό τον τερματοφύλακα. Κάτω ένα για τον Νικοπολίδη και ρώτα, κάνει ο Φορτούνι για τον ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα απαντήσουν. Γκάλοπ, σαν την άλλη φορά μας φορτώσε τον Μπέρκντε και καλά, που είναι ελεύθερος τώρα, ήθελε 5 εκατομμύρια η ομάδα του και 5 αυτός 10. Και μας πρίξατε με τον Μπέρκ να μας το φορτώσετε, μάγκες. Ήρεμα, ωραία, σοβαρά, με αξιοπρέπεια, ο ΠΑΟΚ βαδίζει προς την ολοκλήρωση αυτής της χρονιάς και ήδη πρέπει να αρχίσει ο σχεδιασμός για την άλλη. Να δούμε πώς θα βγεις με αυτή την ομάδα να μπει στο Champions League με τον Μπουζούκι και τον Κλαρίνο και τον Τσιφτετέλη. Τι μεταγραφές θα γίνουνε, τι παίκτες θα μείνουνε, ποιοι θα φύγουνε, σοβαρότητα και πάνω απ' όλα. Ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα. Μάγκες. Έχει 5 αγώνες, από 3 βαθμούς είναι 3-5-15. Και έχει 7 βαθμούς διαφορά. Παγίδες. Βγήκε προχθές ο αυτός του αθλητισμού, ο Βασιλιάδης, λέει απαγορεύεται. Καλά ρε Βασιλιάδη, όλη τη βδομάδα μιλάνε ότι Ξάνθη δίνει εισιτήρια, αυτά θα πάνε, αυτά πάρει πριν 5.000 εισιτήρια, ουρές έξω από τα ταμεία σήμερα. Και εσύ μου λες απαγορεύεται η εκδρομή, μήπως ετοιμάζουν πάλι κάτι, κανέναν διαιτητή καμικάζει που με το παραμικρό μπορεί να σου διακόψει τον αγώνα να φας καμιά 10 βαθμούς και να ψάχνεσαι. Για ψαχτείτε λίγο. Πορτολάγος ρε, πηγαίνοντας για την Ξάνθη, δεν είναι ένα παραθαλάσσιο εκεί πέρα, έχει και ένα αυτό με μια χερσόνησο έτσι με μια εκκλησία στη μέση, εκεί είναι το τέρας. Μετά την Ξάνθη. Αυτός πήγε από το Σάββατο ρε. Εκδρομή ρε. Ό,τι κι αλλιώς δεν σταματάνε του πάω και οι εκδρομές. Πάρ' το μου εκείνο ρε το τραγούδι και να κλείσουμε έτσι με αυτό το τραγουδάκι. Εκείνο το ωραίο το σύνθημα. Και αν φτωχεύσουμε σε λίγα χρόνια εμείς θα κάνουμε τις εκδρομές μας ρε Βασιλιάδη. Παπά Βασιλιάδη. Σιριζέ. Κάτσαμε ήπιαμε και τσίπουρο μαζί. Με την οικογένειά σου και πήγαμε και για Ρετσίνα. Σε πήγα να πούμε και σε ωραίο στέκι.
Και απαγορεύεις ρε τους Ηρακλειδείς να πάνε μέχρι την αυτή να πέσω την Καλαμαριά. Τι θα κάνουνε, θα σκοτωθούνε μεταξύ τους. Καλαμαριώτες με Ηρακλή τι δουλειά έχουνε να δε, τι έχουνε μεταξύ τους να μοιράσουνε. Αλλά τα λες πρώτα να πεις, άμα γίνει κανένα στραβό, εγώ σας το είπα. Λοιπόν, ούτε στραβό θα γίνει και οι Ηρακλειδείς θα πάνε να δουν την ομάδα τους στην Καλαμαριά και 10.000, 15.000 παοξίδες, γιατί θυμάμαι εγώ όταν πηγαίναμε, πέραμε μαζί και τις κοπελιές μας, 20, 22, 25 χρόνων παλικάρια που ήμασταν, αφήναμε τις κοπελιές να πούμε έξω στην καφετέρια, αφού πίναμε τα ουζάκια μας, πηγαίναμε στο μάτς και μετά τις πέραμε και φεύγαμε. Πάρα από 15.000 κόσμος θα πάει. Οικογένειες ολόκληρες. Πού τα μωρά και τα αυτά και η οικογένεια θα κάτσει στο πάρκο και οι μάγκες θα πάνε να δουν το ματσάκι. Πάνε να δουν την ομάδα τους. Πάνε να δουν την ομάδα τους πρωταθλήτρια. Και εσύ Βασιλιάδη, ό,τι και λες, δεν σταματάνε του πάω και οι εκδρομές. Πάμε Σωτήρη και πάμε σε διάλειμμα. Στα παπάκια μου είμαι και καίω Σαρκόζη. Κι όταν το χεσούμε σε λίγα χρόνια θα ταξιδεύουμε μέσα στα χιόνια. Σκάουτερς και μάνατζερ από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης έρχονται και βλέπουν ομάδες, οι παίκτες της K19, της K17, βλέπουν ταλέντα που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ και μένουν αναξιοποίητα. Ομάδες του εξωτερικού ετοιμάζουν να αρπάξουν τα ταλέντα που μία δεκαετία ο ΠΑΟΚ επενδύει επάνω τους και να τους πάρουν έτοιμους και εμείς κοιτάμε τον Μπουζούκι και τον Κουρμπέλη και τον Ντουμπρσάιρ και ότι δευτεράτζες υπάρχουν. Ενώ οι στόχοι είναι πολύ μεγαλύτεροι για του χρόνου, ενώ το θεριό, το πληγωμένο θεριό που λέγεται Ολυμπιακός Πειραιός ακονίζει τα δόντια του για να ορμήξει και να βουτήξει τη σάρκα με σωστές και σοβαρές κινήσεις. Εμείς το χαβά μας να φέρουμε τον Μπέρκ 33 χρονών 10 εκατομμύρια και να πάρουμε τον Μπουζούκι, που το μόνο που μπορεί να κάνει στον Μπέλκα ο Μπουζούκης είναι να του πέσει Μπουζούκι να ρίξει καμιά ζεμπεκιά. Πού να παίξουν ρε αυτά τα παικτάκια, που να μπουν απέναντι στον Ολιβέρα, στο Μαουρίτσιο, που να παίξουνε, ποιανού θέση να πάρουνε. Εδώ ολόκληρο Σουάρτα ήρθε και γονάτισε από την πίεση και φιάρο των Άρων, που επέρσι βγήκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος και δεν μπόρεσε να βρει θέση. Και το γαζό του το μυαλό αντί να ηρεμήσει και να χαλαρώσει και να μείνει και όποτε μπορείτε ρε παιδιά και εδώ είμαστε εμείς και να φερθεί επαγγελματικά, ταύτισε και έφυγε με ταξί από την Τρίπολη και έχασε τη θέση του. Και ενώ Αποστολία αυτή τη στιγμή οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι έτοιμες σιγά σιγά να μπολιάσουν την πρώτη ομάδα με τα μεγάλα αυτά τα λέτε, πώς το λένε, Μιχαηλίδη, αυτό το σέντερ Μιχαηλίδη το λένε, το σέντερ μπακ, το Λίριτζι, το Τζαούσι, παιδιά που δείχνουν ότι τα έχουν, εμείς κοιτάμε μέσω ανθρώπων που είναι άσχετοι με το ποδόσφαιρο να στείλουμε την κοινή γνώμη να απαιτήσει, να προκαταβάλει και να κάνει τους ανθρώπους που παίρνουν
τις αποφάσεις να πάρουν τη λάθος απόφαση. Και αντί να δούμε το χρυσάφι που έχουμε στις ακαδημίες μας, αποστολία, τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα, γιατί οι ομάδες οι ελληνικές δεν στηρίζουν τα νέα τα παιδιά, τα οποία σφρίζουν από ταλέντο από ό,τι δείχνει. Και θέλω λίγο σε αυτό εδώ να μπεις στο προηγούμενο το θέμα. Στο προηγούμενο το θέμα. Εδώ και να μας πεις τι γίνεται. Για βρε, η δική σου γνώμη και σαν άνθρωπος του αθλητισμού που είσαι, τι γνώμη έχεις. Για ποιο λόγο δεν εμπιστεύονται τα νέα τα παιδιά, τα οποία εδώ υπάρχει για τον Κουλούρη, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Πρόταση από ξένες ομάδες, μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Και εδώ συζητάμε αν κάνει ή δεν κάνει ο παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μάλλον σε αυτό δεν είμαι κατάλληλη να απαντήσω. Είναι θέμα, φανταζούμε, κουλτούρας, φιλοσοφίας, λάθος σκέψης ή σωστής, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο όλων των ομάδων της χώρας μας, δηλαδή προτιμώντας... Ναι, αλλά είδες φέτος ο Παναθηναϊκός με την κίνηση που έκανε, την έκανε, θα πεις την κίνηση... Οικονομικής δυσχέρειας. Δεν θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε τη δυναμική αυτή που είχε τα προηγούμενα χρόνια οικονομικά... Βεβαίως. ...θα έδινε τόσες ευκαιρίες σε τόσα παιδιά, κράτησαν την ομάδα αυτά τα νέα παιδιά, αυτοί οι Έλληνες, οι οποίοι αγωνίζονται για τη φανέλα μέχρι ότου ξαναδυναμώσει ο σύλλογος, γιατί θεωρώ ότι ένας τέτοιος σύλλογος δεν θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια έτσι αποδυναμωμένος παραγοντικά, ενώ από ανθρώπους οι οποίοι θα τον στηρίξουν οικονομικά. Τώρα, όσον αφορά τους νέους ποδοσφαιριστές, η αλήθεια είναι ότι η προπονητική ποδοσφαίρου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει, γίνεται πιο επαγγελματική. Η εξειδίκευση πραγματοποιείται από πιο μικρές ηλικίες. Έχουμε πει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την φύση του αθλητισμού και όχι του πρωταθλητισμού, γιατί αθλητισμός είναι παιχνίδι, είναι χαρά, είναι διασκέδαση, αλλά όταν ακαδημίες στείνονται προκειμένου να βγουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ή αθλητές, οποιοδήποτε άθλημα, θα πρέπει να εξειδικεύονται πολύ πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, από τις κατευθυντήριες που δίνει και η ΕΠΟ, γιατί αυτή κατευθύνει σε σχέση με τις ηλικίες και ποια ερεθίσματα πρέπει να δίνονται, δηλαδή με βάση τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ηλικία ανάπτυξή του, τι θα πρέπει να παίρνει σαν ερέθισμα. Ποια ερεθίσματα μπορεί να καταλάβει ένα παιδί. Μπορεί να καταλάβει ένα παιδί 4 ετών και 5. Τακτική, δεν μπορεί. Θα πρέπει να κάνει σε παιχνιώδη μορφή κάποια αρχικά στάδια, κάποιες αρχικές τεχνικές όσον αφορά τα τεχνικά στοιχεία του ποδοσφαίρου για να τα τελειοποιήσει αργότερα. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να μάθει την ομαδικότητα, σωστό, να μάθει την παρέα που θα πρέπει να δημιουργήσει, τις σχέσεις του μέσα στο μέσο του ποδοσφαίρου και στο χαρακτήρα τον οποίο θα αναπτύξει στη διάρκεια. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να μάθει ένα παιδί στη μικρή ηλικία μέχρι να μπει σε θέματα τακτικής. Αυτό όμως έρχεται σε αντιδιαστολή με το ότι θέλουμε να βγάλουμε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μέσα στον χρόνο προπόνησης να περιοριστεί κάπως αυτή το παιχνίδι, η διασκέδαση, η χαρά και να γίνει λίγο πιο στήρο όσον αφορά το κομμάτι που προανέφερα και λίγο πιο εμπλουτισμένο με τεχνικά στοιχεία. Να γίνει πιο επαγγελματικό, να τους δίνονται πιο πολλά στοιχεία. Ας μην ξεχνάμε, τεχνικά, για να είναι πιο. Να πάρουν τα ερεθίσματα πιο νωρίς, ώστε να τα αυτοματοποιήσουν ακόμα νωρίτερα και να τα τελειοποιήσουν σε μικρότερη ηλικία. Για να μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Για μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο πλέον έχει γίνει, έχει γίνει μια μεγάλη επιχείρηση. Πλέον ασχολούνται, πρώτα παίζουν μπάλα εκατομμύρια νέα παιδιά. Ναι, αλλά να σας πω, το συζητάμε αυτό πάρα πολύ συχνά. Παίζουν εκατομμύρια παιδιά ποδόσφαιρο. Ναι. Πόσοι από αυτά τα παιδιά, ακόμα και αν τους δίνονταν ευκαιρία στις δικές τους χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, να παίξουν χωρίς να πάρουν ποδοσφαιριστές από ξένες χώρες, το κάθε πρωτάθλημά της, να στήριζε τα παιδιά της. Πώς από τα χιλιάδες εκατομμύρια παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο γίνονται επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Όλα τα υπόλοιπα, εάν μπούμε σε μια διαδικασία ορθής προπόνησης και βιομηχανίας αθλητών, δηλαδή να βγάζουμε από τα φυτώρια αθλητές, πώς από αυτά τα παιδιά τελικά δεν θα παίξουν ποδόσφαιρο σε πολύ μεγάλες κατηγορίες. Σε πολύ μεγάλες κατηγορίες. Εγώ έχω φίλους. Και ταυτόχρονα δεν θα το απολαμβάνουν. Τα παιδιά τους παίζουν μπάλα ερασιτεχνικά και το χαίρονται. Ναι. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι υπεραθλητές που πλέον τους παρακολουθούν από 10 χρονών. Μου έλεγε ένας δημοσιογράφος εδώ για ένα παίκτη που παρακολουθούσαν και τον είχαν αγοράσει από μια Ιουγκοσλάβικη ομάδα, όπου είχαν βάλει, λέει,
κάμερες ακόμα και στην προπόνηση για να τον παρακολουθούν. Είχαν βάλει άνθρωπο να τον παρακολουθεί τη συμπεριφορά του. Θα και σου την πω εξέλιξή κάτι. Του, την αθλητική. Το κούρεμά του. Mm-hmm. Αν έχει τατουάζ. Αν είναι η συμπεριφορά του με τους συμπαίκτες του κόσμια. Εάν το βράδυ γυρίζει στα μπαρ, πίνει, κάνει, δείχνει. Όλα αυτά, ξέρεις κάτι. Ειδικά σε πρωταθλήματα όπως είναι η Γερμανία, mm-hmm. το γερμανικό πρωτάθλημα και το αγγλικό, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο η πρώτη εμφάνιση που θα δείξει ένας παίκτης, η εξωτερική εμφάνιση. Δηλαδή βλέπεις έναν έρχεται, ας πούμε, και έχει βαμμένα τα μαλλιά του κίτρινα, έχει και μια παραμάνα στη μύτη του και γεμάτο τατουάζ. Εκεί θα δυσκολευτεί να επενδύσει επάνω. Ναι, γιατί στη Super League και την Bundesliga, όπως προείπατε, υπάρχει ένας επαγγελματισμός από πολύ νεαρή ηλικία αυτών των παιδιών. Μα εγώ θα δώσω τα εκατομμύρια μου, αφού τον βλέπω τι τρελάκιας. Πώς θα επενδύσω επάνω του. Ακόμα και αυτό, και μάλιστα μου έλεγε ο Στέργιος, ο Αναστασιάδης, ναι, εδώ, ναι, ο δικός μας, ναι. Μου έλεγε ότι σε ποια ομάδα, στη Manchester, μου είπε. Η Real Madrid, για να κάνεις τατουάζ πρέπει να πάρεις άδεια από τη διοίκηση. Διότι λέει ενδεχομένως με το τατουάζ που θα κάνεις να μολυνθείς. Ναι, αυτό ισχύει. Και να πρέπει να μείνεις εκτός προπονητικής διαδικασίας. Και να χάσω εγώ τα λεφτά που έδωσα. Από τη στιγμή που ανήκεις σε έναν οργανισμό και αυτός ο οργανισμός θεωρεί ότι είσαι περιουσιακό του στοιχείο, επενδύει σε σένα και στηρίζεται στην υγεία, την ψυχική και την σωματική και τη φυσική σου κατάσταση, γιατί εδώ δεν μιλάμε για επιδεξιότητες, γνωρίζω μια επιστήμη και την αποδίδω επειδή την έχω μάθει, εδώ θα πρέπει να καθημερινά ο οργανισμός να αποδίδει τα μέγιστα. Είναι πολύ φυσιολογικό για μένα να έχουν απαιτήσεις και να σε ορίζουν σε όλη σου την καθημερινότητα. Ακριβώς επειδή όλη σου η καθημερινότητα από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, την διατροφή που θα ακολουθήσεις, την ξεκούρασή σου, την ηρεμία σου, τη συγκέντρωσή σου, τις διαπροσωπικές σου σχέσεις ορισμένες φορές. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει μια ομάδα το αν το οικογενειακό, ας πούμε, περιβάλλον, το φιλικό μπορεί να με κάνει τρελό. Φυσικά και θα πρέπει μια ομάδα να ενδιαφέρεται, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν και σε ένα κοινωνικό σύνολο. Για την ηρεμία, την έξω εργασιακή και αγωνιστική. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει μια ομάδα είναι να αποδίδει το μέγιστο δυνατό. Οπότε έχουν λόγο για όλη σου την καθημερινότητα. Και έτσι θα πρέπει να είναι, γιατί δεν θέλω να ξεχνάμε ότι η πορεία ενός αθλητή έχει συγκεκριμένο χρόνο. Για άλλους λίγο μικρότερο, για άλλους περισσότερο. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος δεν θα τραυματιστεί ώστε να σταματήσει βία, δεν μπορεί κανείς να αγωνίζεται πάνω από τα 40 του χρόνια. 40. Έδωσε 40, γιατί και 35. Είναι έχουμε δει και 36 να αγωνίζονται. Εντάξει, να πω ότι ολοκληρώνει. Εξαιρέσεις, έτσι. Εξαιρέσεις, πολύ έχουμε σωστά. Και έναν τερματοφύλακα. Παίζει 42 χρονών στην Paris Saint-Germain. Και αν υποθέσει κανείς ότι. Πώς βαριά μία. Ο. Μπουφών. Ναι, ναι, μπουφών. Αν υποθέσει κανείς ότι μία 15ετία. Στο μπάσκετ ακόμα λιγότερο. 20ετία είναι τα πιο παραγωγικά σου χρόνια. Τόσο για τις ομάδες που αγωνίζεις, όσο και για σένα τον ίδιο. Και αφού μιλάμε για επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές ακριβοπληρωμένους, αρκετά χρήματα ώστε ίσως και να μην χρειαστείς τη ζωή σου να προσπαθείς ιδιαίτερα, επενδύοντας ίσως τα χρήματά σου κάπου που θα υπάρχει μια ροή χρήματος, δεν μου φαίνεται και τόσο πια δυσβάσταχτο. Γιατί ορισμένοι μιλούν για καταπιέσεις, μιλούν για αναγνωρίζω την διάθεση για διασκέδαση, αναγνωρίζω τη διάθεση για προσωπική έκφραση. Θέλω να κάνω ένα τατουάζ, αδερφέ. Εντάξει. Μόλις τελειώσει το ποδό, το πρωτάθλημα, πάνε άμα θέλεις, κόψε και τα αυτιά σου. Σκασίλα μου. Άλλωστε δεν είναι η μόνη. Εγώ εργάστηκα σε δημόσιο φορέα και θα έπρεπε να μην έχω πίρσινγκ ή τουλάχιστον εμφανή. Έκανες, ούτε τατουάζ. Έκανε ένα ζουλάκι. Έχω κάνει αυτά που θέλω, τα έχω κάνει, αλλά απαγορευόταν να τα δείξω. Τα έχει κάνει. Έκανε και δεύτερο από εκείνο που ξέρω. Δύο έχω. Δύο έχει. Δύο. Πάλι καλά, μεγάλα. Όχι, δα, μικρά, μικρού. Α, ένα εκεί. Άξι. Και ένα το άλλο. Ναι. Μάλιστα. Ψιλολόγια, εκείνη η κόρη μου, η μεγάλη να δει. Παπαναγία μου. Παναγία μου και Χριστέ μου. Θέλω να δώσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια
και την ευγνωμοσύνη τόσο τη δική μου όσο και ενός ολόκληρου κόσμου στην φαίνεται ακούμπουν με την εκπομπή, το είχαμε αναδείξει την περασμένη Κυριακή το θέμα αυτό και μάλιστα ένας ακροατής που συμμετέχει με τα τηλέφωνα του Πασχάλης, Ολυμπιακάρας, ήταν αυτός που δευτερολόγησε όταν έθιξα το θέμα και πήρε τηλέφωνο και είπε ότι το ότι ο Μάκης ο Μανάβης βρίσκεται στο Ιπποκράτειο. Ναι, ναι, άκουσα το απόσπασμα, η αλήθεια είναι. Και δεν τις επόμενες ημέρες, αλλά να υπάρξει μέρημνα προκειμένου να, έτσι, να φροντιστεί μέρημνα, από κάποια λοιπόν, ιατρική μονάδα. Μας ακούσανε, μας ακούνε και χαίρομαι πάρα πολύ. Με αστραπίες κινήσεις, ο μεγάλος Μάκης, ο αυτοκράτορας της κερκίδας του ΠΑΟΚ, βρίσκεται υπό την επίβλεψη πλέον των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και υπάρχει μέρημνα ειδική, τον έχουν πάει μάλιστα στο Διαβαλκανικό. Ναι, ναι, έτσι. Έχει την ειδική φροντίδα και επάνω σε αυτό ήθελα να προσθέσω ότι δεν είναι η μόνη φορά που αμέσως τις διαφημίσεις θα πούμε όμως, δεν είναι η μόνη φορά αποστολία που η διοίκηση του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, με τις εντολές που έχει δώσει βοηθάει. Και άντε ο Μάκης ο Μανάβης ήταν ένας επώνυμος παοξής και ναι, πολλοί κόσμος ενδιαφέρθηκε. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δείχνει αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι ένα από τα σωματεία που παράγει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο για συμπολίτες μας οι οποίοι το έχουν ανάγκη, επώνυμους, ανώνυμους, οικογένειες, παιδιά, ολόκληρες ιατρικές μονάδες, νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ξέρεις, πια. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγα τις προάλλες να πιω από το και να συζητήσω με ένα παλιό φίλο, τον Γιώργο τον Κουσουρή, ο οποίος είναι και ο χορηγός εδώ της εκπομπής μας. Επειδή θέλω να το αναπτύξουμε αυτό, να δούμε τις διαφημίσεις και να μπούμε με αυτή την γλυκιανότητα. Ναι, βεβαίως. Θα το αναπτύξουμε. Και εκεί που πήγα για να πιω το ποτάκι μου Κουσουρή, ναι, με τον Γιώργη, ήρθε μια κυρία η οποία τυχάνει να έχει το μαγαζί και μου είπε μια απίστευτη ιστορία που συνέβη στην ίδια και που είχε να κάνει με το εγγονάκι της. Μετά το διάλειμμα θα μας την πείτε. Βεβαίως, όμως. Βεβαίως. Επίσης θέλω να πω τώρα, λοιπόν, λέγοντας, να έρθω σε επαφή με την κυρία Βαρβάρα Μπατζόγλου, mm-hmm, να μας πει μια προσωπική της ιστορία, mm-hmm, που εμένα πραγματικά με συγκλώνησε. Λοιπόν, θα το αναπτύξουμε αυτό το θέμα μαζί με αυτό που είναι παράλληλο. Και με για να το θέμα κλείσω αυτό που είχα στο μυαλό μου εδώ πριν τη διευθμίσεις, ώστε να μπούμε με την ιστορία αυτή. Σκέφτηκα αμέσως, δηλαδή ταυτόχρονα ήρθαν στο μυαλό μου άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά τον άνθρωπο αυτό που έγραψε με τα δικά του γράμματα στο οπαδικό κίνημα της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Ναι, που βγαίναν συχνά πυκνά φίλοι του, συνοδοιπόροι σε αυτόν τον αγώνα. Και διάφορα έχουν πει και διάφορα έχουν ισχυριστεί και για τον ΠΑΟ και για τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη. Θεωρώ ότι μετά από αυτή του την ενέργεια θα αναθεωρήσουν σε σχέση με την κριτική που ορισμένες φορές έτσι λίγο πιο σκληρά ή λίγο πιο... Ρε, αυτοί δεν έχουν ιερό και όσιο. Εντάξει. Δεν γνωρίζουν, δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Εγώ τους έζησα και να σου πω κάτι, και εγώ τέτοιος είμαι. Δεν μπορούν να ανεχθούνε εξουσία στον ΠΑΟ. Ναι, έστω κι αν, ναι, αυτή είναι μία σαν τον Ιβάν Σαββί. Δεν αναγνωρίζουν τίποτα. Για αυτούς η δύναμη του ΠΑΟ είναι ο λαός. Έτσι είναι. Μεγαλώσανε, έτσι μάθανε, γι' αυτό αγωνιστήκανε και αυτοί είναι που στηρίξανε και κάνανε αυτό το κόσμημα που πήρε η διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη και ο πρόεδρος και το απογείωσε. Έτσι ακριβώς είναι. Για να συνεχίσει να το απογειώνει όμως χρειάζεται και τη στήριξη λοιπόν, του κόσμου. Πάμε λοιπόν, για να μπορούμε όμως να ζήσουμε κι εμείς εδώ, για πες μας τι γίνεται εδώ. Δεξιώσεις γάμων. Ανοίγει ο καιρός, αρχίζουν οι βαπτίσεις, αρχίζουν οι ιατρικές εκδηλώσεις. Εκπληκτική φόρμα. Αρχίζουν τα παιδικά πάρτι. Πάρτε τα παιδάκια σας λοιπόν. Οργανωμένα θα τα έχετε όλα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού, με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα αποτάγραφα λοιπόν στον Χορτιάτη και στο www.popavlatagrafa.gr. Επίσης μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στο 2310
622 705. Γιατί τι να κάνεις τα άγραφα όταν έχεις. Πού να τρέχεις ρε φίλε, στα άγραφα. Στην Βρετανία, εδώ είναι τα άγραφα, τα δικά μας άγραφα. Στα Σάλωνα λες φάζουν αρνιά. Εδώ όμως δεν ανάγκη να πας στα Σάλωνα να πάρεις αρνιά. Πού αλλού μπορείς να πάρεις. Μας τα φέρουν στην πόρτα μας. Βέβαια, στην πόρτα. Ελάτε λοιπόν στα δύο καταστήματα και νιώστε τη διαφορά. Στην ποικιλία, στη γεύση, με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ήδη ντελικατέσεν, παστουρμά, καβουρμά και βουβαλινά. Τι είναι αυτά τα βουβαλινά. Βουβαλινά είδη από βούβαλο, παιδί μου. Το οποίο σου βούβαλο. Ναι, αλλά το έχετε πάνω από τα κοτόπουλα. Και λέω, πώς γίνεται να έχουμε βουβαλινά κοτόπουλα. Γίνεται, δεν γίνεται. Όχι, ρε, άρα έχουμε και κοτόπουλα. Κοτόπουλα. Και πού είναι μεγαλωμένα. Πού είναι μεγαλωμένα. Εκεί όπου το ταΐζουν αγνές τροφές. Βέβαια, ρε φίλε. Κρεοπολία Νιγρίτα, λοιπόν, με δύο καταστήματα στην Ολύμπου 22. Εδώ. Εδώ. Και στον Εύωσμο όμως, Καραόλη και Δημητρίου 80. Καραόλη, συγγνώμη. Ήρωες οι οποίοι κρεμάστησαν από τους Άγγλους όταν έκαναν την επανάσταση των Κυπρίων αδερφών ώστε να αποκτήσουν την ελευθερία η μεγαλώνισσός μας. Σε κάθε όμορφη στιγμή και σημαντική της ζωής μας συνοδεύεται από ένα δώρο. Ένα κόσμημα, ένα λουλούδι, ίσως ένα κουτί γλυκά, κυρία. Κάντε προτάσεις γάμου με όλα αυτά μαζί. Δεν τα θέλει, δεν θέλει και δαχτυλίδι, δεν θέλει και λουλούδια, δεν θέλει και γλυκά. Βάφτιση, πάρτι, εκδήλωση και από ένα όμορφο περιβάλλον. Η εταιρεία Atlas του Γεωργίου Κουσουρή, εδρεωμένη στο χώρο της χοντρικής πώλησης, βοηθάει να απογειωθούν αυτές οι στιγμές ομορφαίνοντές τες ακόμα παραπάνω. Πώς! Πώς! Με μια σωστή συσκευασία και μια κορδέλα. Και όπως λέει και το σλόγγαν, πήρες δώρο στην κοβέλα, βάλε όμορφη κορδέλα, έτσι είναι. Κομωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23, όπου εκεί η κομωτική έχει προαχθεί σε χειροτεχνία. Κυρίες και κύριοι, δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Πώς με βλέπεις το κούρεμά μου. Και αστραφτερό μαλλί, περιποιημένο. Γιατί με λούσανε και με περιποιηθήκανε με Σβάρτσοκοφ προϊόντα της κοινής αγοράς, γερμανικά προϊόντα και η ίδια και κυρία τα χρυσά Εύη. Χεράκια της κυρίας Εύης. Ολύμπου 23, 515-017 για τα ραντεβού σας. Έγινε αλλαγή. Δεν λέμε τίποτα. Θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Να κάνουμε intro, δυνατό. Το βάλουμε τραγούδι. Ό,τι θέλει. Γιατί είναι και εκείνο κουρεμένο. Η κυρία Εύη θα τον φρόντισε. Τον βλέπω λάμπη. Κούκλο. Γιάννη Ζάτση. Έλα, σκατζόχυρε, πάμε. Και θα αφιερώσουμε τραγούδι στο Γιάννη τον Ζάτση, ο οποίο είναι πήρε σκυτάλι από τον Σωτήρη του Δασκαλάκη και θα συνεχίσει για τι δύο ώρε που απομένουν, λίγο λιγότερο από δύο ώρε βέβαια, για την ολοκλήρωση τη εκπομπή μα. Αυτό θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Βεβαίως, Ιωάννη Ζάτσης, το τραγούδι που λέει «Για σένα έχω κάνει κρατητήριο, εσκότωσα για ένα εισιτήριο», το ξέρεις. Θα το ψάξει λίγο ο Γιάννης. Για όσο πάρε θα τη πάρουμε γραμμή τη γραμμή, μετά, τη γραμμή 2-31-0, το σύνθημα. 2-87-8-8-8, ανοίγουμε τις πρώτες γραμμές. Ο πρώτος που θα πάρει, ναι. Εάν θέλει, Όχι ο κύριος που περιμένει στη γραμμή, γιατί δεν το ξέρει. Ο επόμενος. Δεν ξέρω. Όποιος είναι αυτός ή ένας άλλος ή οποιοδήποτε πάρει. Από τώρα λοιπόν ισχύει. Από τώρα ισχύει. Θα πάρει το πρώτο εισιτήριο για τη φιέστα που θα γίνει την άλλη Κυριακή στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λαμία. Στην Τούμπα. Καλημέρα σας. 5 εισιτήρια. 5 θα δίνουμε. Δώσουμε. FM κενό 54-526. Αυτός ο κύριος είναι ο πρώτος που παίρνει, εάν θέλει, γιατί μπορεί να μην το θέλει ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι παραθηναϊκός. Να είναι σαν και εμένα. Ναι. Τώρα εμένα, άμα μου δώσεις ένα εισιτήριο του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Λαμπία, σου πω τι θα το κάνω, ρε φίλε. Εγώ θέλω να δω παραθηναϊκός Ξάνθη, ξέρω εγώ τι. Λέω. Ναι. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας κύριε μου, κερδίζετε ένα εισιτήριο εάν το θέλετε. Βέβαια το θέλω, πώς. Για το κάνεις. Είμαι ο Γιωρίκας από την Ημαθία, Γιωρίκα. Ρε Γιωρίκα, τι κάνεις, καλημέρα ρε φίλε. Πώς πάμε.
Μια θα, το, θα με το δώσει γιατί θα πάει το παιδί. Εντάξει, εγώ είμαι. Ωραία. Έχω μια ηλικία τώρα. Τυχερό το παιδί πάνε. Όταν παίρνει ο μπαμπάς και του φέρνει ζητήρι. Ο παππούς. Τι θα κάνουμε. Γιώργα, τι λέει. Καλά, πώς, καλά, ρε φίλε. Τι λέει η μαθία, τι κάνετε. Κλαδεύετε τα τις ροδακινιές. Όχι, όλα κλαδεμένα είναι. Τώρα γίνανε όλα πορτοκαλί, μπες, έχει χρώματα. Τώρα θα πάρει την πλάκα. Μυρωδιές, φαντάζομαι έτσι. Πανέμορφη μαθία. Τώρα είναι. Πολύ ωραία είναι. Τι ποικιλίες καλλιεργείτε? Ό,τι θέλεις έχει. Τα πάντα από ροδάκινα, από ό,τι. Νεκταρίνια έχετε? Βέβαια. Αυτά, πώς τα λένε τα άλλα αυτά. Αλλά τα έχουν... τώρα, ξέρεις τι γίνεται, Γιώργα, βάζουν τα βιομηχανικά. Αυτά τώρα τα νεκταρίνια είναι επιτραπέζια, κατάλαβες. Επιτραπέζια. Αυτά δεν έχουν ψωμί. Τώρα βάζουν εύκολη λία. Τα τάγματα τα ρίχνεις απάνω και τα πάνω τα ξεφορτώνεις. Πώς λέγονται τα βιομηχανικά, Ελμπέρτες? Έχει πολλές μάρκες, είναι... 4-5 μάρκες. Δεν πολύ κατέχω κιόλα εγώ, να ξέρεις. Δεν τι κατέχεις? Εγώ είμαι τώρα σύνταξη, είμαι εργαζόμενος είμαι. Τέλος πάντων, είμαι που σε είχα πει, θυμάσαι τι σε είπα την Κυριακή. Τι με είπες? Για τον Μάκη το Λεβέντη μας, το Μανάβη. Δεν σε είπα 1550% θα... Θυμάσαι τι είχα πει? Δεν θυμάμαι. Είδες πότε τακτοποιήθηκε το θέμα, αγαπητέ. Μάλιστα. Πώς το ήξερα εγώ αυτό? Από πρώτο κέρδι το ήξερα. Λοιπόν, τι λέει η Παοκάρα μας, πώς βλέπεις όλα τα πράγματα? Εντάξει, η Παοκάρα σας, γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είσαι. Γελάνε και πέτσι κανείς δεν πιστεύει. Αυτά με κάνεις και πάνε σου ξεχάσω, ρε παιδί. Λοιπόν... Το εισιτήριο θα το πάρουμε τώρα, θα δηλώσω όνομα, τι θα κάνουμε? Θα μου δώσεις, ποιος θα έρθει να το πάρει? Το όνομα του γιού μου. Πώς λέγεται ο ιός? Ιωάννης. Ιωάννης ο βαφτιστής, όχι. Ιωάννης... να πω και το επίθετο. Βέβαια, δεν πρέπει. Ωραία, Αντωνίου Ιωάννης. Αντωνίου. Ωραία. Αντωνίου. Πρώτο εισιτήριο Ιωάννης δόθηκε λοιπόν. Πάω κλαμία. Ιωάννης, Αντωνίου. Πώς θα το πάρει αυτό? Από τα γραφεία του Λίμπερο, εδώ στη Λέοντο Σοφού. Πόσο? Πότε, δεν ξέρουμε. Πότε. Τόσο. Πότε. Θα πάρεις αυτό το τηλέφωνο ο Ιωάννης, ναι. Το Γιάννη θα του πεις, ναι. Να πάρεις αυτό το τηλέφωνο. Με κατά την Τρίτη, το... Τρίτη... Άκουσε με λίγο, ναι. Τρίτη Τετάρτη θα πάρει, ναι, ένα τηλέφωνο στο... σε αυτό που πήρες και εσύ τώρα, στο 287-888. Είναι, ναι, η Δεσποινίδα Ζαγόρα στο τηλέφωνο, η Μαριλίζα. Και θα της πει, το... θα δηλώσει το όνομά του. Θα του πει, θα πει η Μαριλίζα. Από πού έχει να πάει να το πάρει. Με το Ζαγόρα, έχει σχέση με τον Ζαγόρα? Αδερφή του. Αδερφή του. Αδερφή του. Αδερφή του. Αλλά Αριανού, από ότι... Αριανού θα είναι σίγουρα. Αριανού, ναι, σαν τον, σαν τον Ζαγόρα. Άντε, καλή συνέχεια, παλικάρια. Βαράτε, βαράτε. Βαράμε. Πάμε στον επόμενο φίλο και ετοίμασέ μας το σύνθημα, Γιάννη, να τα ακούσουμε γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Πάμε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σας, κύριέ μου. Καλημέρα. Σκατζόχυρα. Εδώ είμαι. Παρούσα. Θα σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως. Παρακαλώ. Θέλω να συμπληρώσω τη φράση. Θέλω να ανεβάσει λίγο το κανάλι μου. Εδώ να ακούω από τα καλύτερα. Μπράβο, Γιάννη. Ευχαριστώ. Okay. Ακούω τώρα πολύ καθαρά. Λοιπόν, εδώ τι έχει μάθει δίπλα στο, στο γέροντα γη. Το δίδεξα Μαρτίν, λοιπόν. Ναι, ο Κανδροσεφού. Ωραία. Τι έκανα, καμία μαρτία θα έκανα. Μου... Θα έρθω στο τέλος εσένα. Άρα, φίλοι μου Γιώργο, ναι, είδαμε τι κάναν πέρυσι. Με τον Κουρμπέλη, με τον Χουλτ, με τον Μολέδο, που ήταν κλεισμένοι για αλλού και μας παρουσίαζαν για 2 μήνες σαν τις καλύτερες λύσεις για τον ΠΑΟΚ και πάρτε τους και είναι καλοί, και ο ένας ήταν ήδη με τον πόδι στην Βραζιλία, ο Μολέντο. Ο Μολέντο, βεβαίως. Ο Κουρμπέλης δεμένος εκεί. Αρνήθηκε να έρθει. Και καλά τον ήθελε η Σαμπτόρια, σωστά. Και στο τέλος και είπε... Και ο Χουλτ κλεισμένος στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ. Ωραία, λοιπόν, επειδή δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια λάθη, πολύ καλός ο Μπουζούκης. Εγώ βλέπω ένα μικρό πέρκα εκεί μέσα, εντάξει, στο τον παίχτη, αλλά για μας δεν είναι. Και όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, ο ΠΑΟΚ εδώ και πολύ καιρό πουλάει στις καλύτερες ομάδες και δεν εκμεταλλεύεται το επίπεδο του. Πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο ομάδων. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ανεβάζουμε τους μικρούς τους μεγάλους. Το μικρό σου το όνομα, κύριε μου. Είμαι ο Κάρλος, έχω πάρει πολύ. Γεια σου ρε Κάρλε, λοιπόν, άκουσε με κάτι. Αυτή τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ καλπάζει αποστολία και Κάρλε προς τον τίτλο, πρέπει να δει και την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ας πάρουμε τους παίκτες της άμυνας.
Γερασμένη 32, 33, 34 χρονών και οι τέσσερις στις αμήνες. Θα μπορέσουν αυτοί οι παίκτες του χρόνου να βγάλουν το πρωτάθλημα, το δύσκολο, το κύπελο και ενδεχομένως τους ομίλους, γιατί και στο Champions League να μην μπει, θα μπει αμέσως σε ομίλους στο Europa League. Άρα θα έχει ένα υπερφορτισμένο, φορτωμένο πρόγραμμα. Ο Βιερίνια που θα πιάσει στα 34, ο Μάτος στα 34, 33-32 Βαρέλα με τον Κρέσπο. Από πίσω ξέρεις τι έχεις, κύριε μου. Έχεις το Χρυσάφι, έχεις το Λίριτζι, έχεις το Μιχαηλίδη, έχεις τον άλλον που ζητάει Σαμπτόρια. Καλό, κάποια στιγμή να αρχίζουν να μπαίνουν και ο Γιαννούλης. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες δεν πρέπει σιγά σιγά να παίρνουν αγώνες ώστε να είναι έτοιμοι, γιατί έχει ταλέντο πάω. Πολύ σωστά. Τι να τον κάνω ρε τον Μπουζούκι και κάτι άλλο. Σου είπε ο Παναθηναϊκός ότι δίνει τον Μπουζούκι. Πώς κάνεις εσύ γκάλωπα άμα σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Έλατε. Έλατε. Ήδη κάναν γκάλωπ και πέρυσι με τον Κουρμπέλη. Ναι. Όπως κάνουν και φέτος τον Κουρμπέλη με τον Χουλτ, με τον Μολέδο. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Ο Μολέδο. Όσο είναι εκεί ο Αλαφούζος δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα από αυτούς. Μόνο παίρνει. Ένας Αλαφούζος φίλε μου, ένας Αλαφούζος, ο οποίος ο άνθρωπος μέχρι τώρα έχει βάλει 80 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό για να τον ξελασπώσει. Όχι να επενδύσει να πάει πρωταθλήματα, για να τον κρατήσει ζωντανό. Ένας γίγαντας οικονομικός κολοσσός είναι ο Αλαφούζος. Μην ακούς που το λένε Μπατιρούζο και Τρίχες Κατσαρές. Όχι, αλλά βλέπω πως δεν θέλει να δώσει τον πάγο. Δεν έχει τέτοιο σκοπό. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει παίκτη σε ελληνική ομάδα. Ωραία, οι ελληνικές ομάδες τον κράτησαν εκεί που είναι όμως, έτσι. Άλλο ρε φίλε. Σε κράτησε, εντάξει, το άλλο αυτό, εντάξει. Το ότι με βοήθησες να σε βάλω και στο κρεβάτι μου. Παίζει σχεδόν παράνομα στην κατηγορία. Παίζει με την ανοχή όλων. Γιατί είναι ένα σωματείο και εγώ προτιμώ αυτό από το να ρίξεις σαν την ΑΕΚ την ομάδα στην τέταρτη εθνική, άσχετα αν μετά έγινε τρίτη, και να μπιστολιάσει όλο τον κοσμάκι. Κάθισε, αγωνίστηκε και εξόφλησε. Ωραία. Να πάμε και στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο και να κλείσουμε, γιατί έχουμε και γραμμές που περιμένουμε. Και αποδίδει και ποδοσφαιρικό. Ωραία. Τέστος και διαστήματα. Ναι, παιδιά, αυτά παίρνουν και παιχνίδια. Μπορεί να αγωνιστούν και σε άλλες ελληνικές ομάδες. Ήθελα να πω ένα περαστικά στο Μανάβη. Δεν τον έχω γνωρίσει, δεν ξέρω πολλά, γι' αυτό είμαι μικρότερος. Δεν μπορείς να φανταστεί τι μορφή είναι. Όχι, θέλω να μας λες γι' αυτόν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που ακούω και διαβάζω, είναι η εξαίρεση των κανόνων, είναι ένας άνθρωπος που χρειάζονται όλοι για να συνεχίσουν προς τα μπροστά. Ο αγώνας δεν παίρνεται μπανιστά. Είμαστε στην Καβάλα, παίζει Καβάλα ΠΑΟΚ και ρίχνει χιονό νερό και χιόνι από τη στιγμή που ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη μέχρι που φτάνουμε στο γήπεδο. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και εγώ μαζί που ήμουν παρέα είναι από τη μεριά προς την Ξάνθη. Από εκείνο το πέταλο, όπως είσαι στα επίσημα, δεξιά. Και είναι καμιά χιλιάδα εκεί πέρα τρελάκιδες μέσα στη βροχή. Θυμάσαι τότε, η Αποστολίτσα μικρούλα δεν το πρόλαβε, τις σακούλες που βάζαμε στο γήπεδο. Ναι. Τις πλαστικές, τις πρόλαβες εσύ. Αγέννητη ήμουν, τι εννοεί ρε Γιάννη. Μια σακούλα σαν και αυτή που βάζουμε τα ρούχα. Ναι, σαν ένα διάβροχο ας πούμε. Τις βάζαμε καμιά τρύπα στο κεφάλι και είχαμε τη σακούλα μέχρι κάτω. Τι να κάνουμε. Όχι, εντάξει, και με το που πάει να ξεκινήσει το μάτς, είμαστε μέσα στις σακούλες και στις ομπρέλες. Σηκώνει το Μανάβης και λέει το θρυλικό. Ρε, εδώ ήρθαμε να πουλήσουμε το τομάρι μας. Ο αγώνας δεν παίρνεται μπανιστά, δηλαδή να το βλέπεις. Μη δω ομπρέλα και σακούλα από εδώ και πέρα, όλοι στα κάγκελα. Πετάει να πούμε, πετάμε τη σακούλα, άμα θες μην το κάνεις. Βγάζουμε τις σακούλες αυτά, ορμάμε στα κάγκελα, αού εκεί πέρα είναι αυτό. Κερδίσατε εσείς υποξίδες 1-0. Έτσι. Ο αγώνας δεν παίρνεται μπανιστά, μας απαγόρευε να είμαστε με σακούλες. Εδώ ήρθαμε να πουλήσουμε το τομάρι μας με τη ζακούλα. Να είσαι καλά, γεια σου. Πάρε την επόμενη. Δεν ρωτήσαμε για τα εισιτήρια. Πώς τα δίνουμε, χάσαμε την μπάλα. Το πρώτο το δώσαμε. FM και ενώ 54-526. Θα παίρνουν και θα λένε εισιτήριο. Πάω κλαμία. Όχι ρε τηλέφωνο. Μήνυμα ρε. Να πάρουμε και πάμε λοιπόν. Πώς μπορώ να το διεκδικήσουν.
FM κενό 54526. Γράφεις. FM κενό 54526. Γράφεις. Τα μηνύματα. Ναι, ούτε ένα μήνυμα δεν έχεις. Τώρα λοιπόν, αφού το είχα κλειστό το σύστημα, τώρα θα γίνει χαμός. Για δες. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Τι έπεσε, πάρε τον επόμενο. Έλα, έλα. Εσύ. Εγώ είμαι. Εσύ, εσύ χρυσάφι. Έλα ρε παπά. Έλα ρε. Γεια σου Αποστολή. Γεια σας, τι καλά, ένας ακροατής που δεν λέει παπατζού. Τι παπάς είναι ρε. Καλά τα λέτε. Κάθομαι και τον ακούω, δηλώνει Παναθηναϊκός. Και μου κάνει εκπομπή του ΠΑΟΚ. Θα έρθω καμιά μέρα από εκεί πέρα και θα τον βγάλω τα μαλλιά. Μη, τα μαλλιά του λάμπουν τα μαλλιά του, τα φροντίζει κύριε. Εδώ περνάει από την Έφη, αίμα. Περνάει από το κομμωτήριο της Έφης. Και με φτιάχνει, κυρία Έφη. Εσύ, όταν σήκωνε το χέρι ο στρατηγός, όλοι σούζα καθόταν. 15 ρίχτερ με στην τούμπα γινόταν. Βέβαια. Τι βέβαια. Λέμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Εχθές πήγε ο Κωστής, τον είδε. Ποιος Κωστής? Ο Τσατάρος. Άντε ρε. Πήγε στον Άγιο Λουκά, βέβαια. Μπράβο. Τέτοι τρεχάματα είχε αυτήν την εβδομάδα ο Κωστής. Σοπέρ, φίλε. Με το Ιβάν και αυτά, άσε τώρα, στον αέρα μην τα λέμε. Μην τα λέμε τώρα στον αέρα. Εντάξει, είναι... Λοιπόν, ξανά δεν δηλώνεις Παναθηναϊκό. Όχι, όχι, θα δηλώνω την ομάδα της καρδιάς μου, Παόδη Κιτηρίου. Α, τώρα συμφωνώ. Παόδη Κιτηρίου, Μάρμαρα. Αφιλάζω και κάτω απαγορεύεται. Όχι, τέλος, Παόδ. Ναι. Την Ξάδη να κερδίσω. Α, βέβαια, πρέπει να την κερδίσεις, δεν πρέπει. Την Ξάδη να κερδίσω. Πρέπει να την κερδίσεις. Θα στείλω μήνυμα. Βέβαια. Να λες στον κόσμο, ναι. Άμκα και ταυτότητα. Να πάρει τηλέφωνο στη Μαριλίζα όποιος κερδίζει. Και βέβαια. Λέω και στον κόσμο που έχουν αρχίσει να στέλνουν μηνύματα όπως ο 553 ναι, ότι... Ναι, από το λέω, εσύ ξέρεις, άμκα και ταυτότητα θα πούνε να έχει μπροστά του το παιδί άμκα όταν θα πάρει και ταυτότητα τηλέφωνο. Όταν θα έρθετε να πάρετε το εισιτήριο. Τώρα όμως που στέλνετε τα μηνύματά σας, μη στέλνετε μόνο FM όχι και ενώ τώρα. Και το μήνυμα. Και τώρα, και τώρα. Τώρα ένα λεπτάκι. Μήνυμα. Ένα λεπτάκι, δώστε μου. Να μην μπερδευτούμε. Τελειώσει, βρε, το ο κερδίζων. Μετά όταν θα πάρει τη Μαριλής Τρίτη Τετάρτη που είπε και ο Γιώργος, θα έχει μπροστά του το ΆΜΚΑ και την ταυτότητά του. Έτσι, μπράβο. Έγινε. Το είπατε ξεκάθαρα, ναι. Άτε, καλή συνέχεια. Γεια σας. Όλοι οι υπόλοιποι φίλοι που έχετε αρχίσει να στέλνετε μηνύματα, μην μου γράφετε μόνο FM και κενό και στέλνετε το μήνυμα. FM κενό και ονοματεπώνυμο. Γιατί δεν έχουμε ονοματεπώνυμο. Και άμα θέλετε, πέστε και μια καλή κουβέντα, ρε φίλε. Όχι, άμα θέλετε, προαπαιτούμενο. Για να μπείτε στην κλήρωση, τουλάχιστον μια καλή μέρα. Είναι πολλοί που δεν ξέρουν να γράφουν πολλά πράγματα. Άντε, εντάξει, το συγχωρούμε. Σκατζόχυρε, κάτι έχεις επάνω σου σήμερα, ρε φίλε, λάμπεις. Όταν πονάει το κεφάλι σου, τι όμορφη που γίνεσαι. Γίνομαι όμορφη πολύ. Πονάω. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί οι διαφημίσεις λέμε μία φορά την ώρα, δεν τις λέμε κάθε ώρα και διαφήμιση. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό ανθρώπι. Διαφημιστικό διάλειμμα, αφού χαιρετήσουμε τα παιδιά που ήρθαν να πάρουν τα εισιτήρια για την Ξάνθη. Ωραία, Δημήτρη, το πήραμε το μήνυμα. Μπράβο, ωραία. FM κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. 54526. Είναι λοιπόν. Το σκατσοχυράκι μου εδώ πέρα σήμερα και βλέπετε η φωνή πώς βγαίνει. Γιατί... Έρχεται ο κόσμος να πάρει τα εισιτήρια του. Δεν ξέρω. Μπορεί να έρθει αυτό, ναι, λέει. Θα πάμε λέει. Σε διαφημιστικό διάλειμμα να χαιρετήσουμε και τον κόσμο. Δεν το βλέπω πολύ καλά από εδώ, αλλά θα το, για, το, για τον Άρη με τον Όφη, την αναμέτρηση Άρη Σόφη. Α, έχουμε και έχουμε το Άρη Σόφη, Αριανά. Ήρθαμε τώρα. Μου, χαμός θα γίνει. Με τη μία σας πήραμε εκεί με στην Τούμπα. Του χρόνου δείτε τι θα πάθετε. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα τέταρτο πριν από τη μία. Η συμμετοχή μεγάλη, FM κενό. Και ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, την καλημέρα σας επίσης θα τη θέλαμε. Αποστολή στο 54526 για άλλους τέσσερις τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα εισιτήριο για τη μεγάλη φιέστα του ΠΑΟΚ με τη Λαμία την επόμενη εβδομάδα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, είπαμε, ό,τι άλλο θέλετε να το δούμε, να το διαβάσουμε, να το συζητήσουμε μαζί σας. Και αποστολή στο 54526, καλημέρα στον Δημήτρη, τον Νίκο... Τον φίλο τον Γιώργο, τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Γεια σου παππού, γεια σου Αποστολία. Γεια σου και σε εσένα ρε φίλε, καλή δύναμη παιδιά. Το παππού όμως δεν το διέρθω. Δεν ξέρω για ποιον μιλά. Εσένα παππού θα το λέει. Χαιρετισμό και εμείς γιατί όχι να το μεταφέρουμε στον αέρα. Το μεταφέρουμε. Παππού! Χαιρετίσματα έχεις από ένα μυστήριο εδώ πέρα. Παππού, επιτακτική ανάγκη.
Για να... Γιώργος Συρίγος, η αποστολή Αντοβόλη σας κρατούν συντροφιά κυρίες και κύριοι σε μια πανέμορφη μέρα, σε μια μέρα που ενδείχνεται για εκδρομή στην Ξάνθη. Έτσι, μπράβο. Έχει καλή μάσα η Ξάνθη, να ξέρεις. Έτσι έμαθα, δεν το γνωρίζω. Βέβαια, έχω ταξιδέψει πάρα πολλές φορές στην Κομωτινή. Αλεξανδρούπολη στην Ξάνθη έχω πάει κανένα δύο φορές στην παλιά πόλη. Δεν τη θυμάμαι, μου πιο μικρή. Και ήταν μια καλή ευκαιρία. Να, τώρα μεγάλος ο Σκατζόκηρος. Μεγάλωσα τώρα λίγο. Λίγο. Και ναι, και εγώ θα ταξιδέψω πεντάρι λίγο. Πεντάρι δεν βάλαμε δίπλα από το δύο ακόμα. Και ακόμα παιδάκι είναι τώρα που μεγάλο. Τι μεγάλωσε. Μεγάλωσε, ρε, ακόμα γάλα μυρίζει. Λοιπόν, δεν καθόλου παπάς. Λοιπόν, λοιπόν, βρείτε εισιτήριο, ψάξτε εισιτήρια γιατί γίνεται χαμός. Γιατί γίνεται χαμός. Γιατί γίνεται χαμός. Ουρές, ουρές γένεση. Να σε να έχω κάνει κρατητήριο. Ξανά! Σκοτωμός πραγματικός, κυρίες και κύριοι, και 30.000 εισιτήρια αν θα έδινε η Ξάνθη, να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα ανταποκρινότανε. Τι ακριβώς γίνεται στην Τούμπα, Αποστολία? Φτιάξτε νέο γήπεδο. Πού θα μπουν όλοι αυτοί οι φίλαθλοι και οπαδοί του ΠΑΟΚ του χρόνου? Από νωρίς λοιπόν στην Τούμπα για ένα μαγικό χαρτάκι για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στα Πηγάδια. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες στο γήπεδο της Τούμπας, η διάθεση της πρώτης παρτίδας εισιτήριων του αυριανού αγώνα με την Ξάνθη, όπως είπα προηγουμένως, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να έχει σχηματίσει ουρές στα εκδοτήρια. Πιο συγκεκριμένα, πριν καν ανοίξουν τα εκδοτήρια στις 9 το πρωί, δεκάδες φίλοι του Δικεφάλου βρισκόταν ήδη μπροστά σε αυτά, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο της Ξάνθης, με δικαίωμα αγοράς εισιτηρίων να έχουν σε πρώτη φάση δικαιούχοι διαρκείας στα VIP της Τούμπας και στη θύρα 1. Στη διάθεση της πρώτης παρτίδας των εισιτηρίων, η διάθεση αυτή μάλλον της πρώτης παρτίδας των εισιτηρίων θα ολοκληρωθεί σε 10 λεπτάκια, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια και μέχρι τις 5 το απόγευμα σειρά θα πάρουν οι κάτοχοι διαρκείας στις θύρες 2 και 3, τη στιγμή που εισιτήρια υπάρχουν και στους συνδέσμους του ΠΑΟΚ, τα οποία επίσης αναμένονται να γίνουν καπνός με τα 4.600 μαγικά χαρτάκια που εξασφάλισε ο Δικέφαλος από την ΠΑΕ Ξάνθη να μοιάζουν πολύ λίγα για να ικανοποιήσουν τη δίψα του κόσμου να βρεθεί αύριο το απόγευμα στο πλευρό των Ασπρόμαυρων. Δεν ξέρω αν θα ήταν 30.000 αυτοί που θα ταξίδευαν στην Ξάνθη. Σίγουρα όμως είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θέλουν να πάνε. Και δεν ξέρω τι δυνατότητες θα έχουν με βάση αυτόν τον αριθμό, τις 4.600. Καριώκες. Εδώ δεν έχουμε εμείς το περιθώριο σαν δημοσιογράφοι. Είναι όλα περιορισμένα. Καλές οι καριώκες. Τα σαραγλίτους είναι ωραία. Καριώκες θα πάω να πάρω. Τα προτιμώ. Άλλο τι προτιμάς, λέμε τι φημίζεται. Εσύ μπορεί να σ' αρέσει το υποβρύχιο ψάρεμα και να πας στην Αθήνα να πεις που μπορώ να ψαρέψω. Ακούστε την και παλιά. Να σε πούνε στην Αθήνα, ρε κοριτσάκι μου, στην Ακρόπολη πήγες. Όχι λες εσύ, αλλά εγώ θέλω να πάω ψαρέψω. Τι να κάνουμε. Ακούστε την παλιά. Σαραγλί, ποιες καριώκες. Ναι, παπάς είναι αυτοί. Πουλάνε τις καριώκες. Και οι κουραμπιέδες και τρώνε τα σαραγλί. Σας τα λέω από μέσα, ξέρω. Ξέρεις. Ναι. Και έχει και κάτι παπά. Σάντουιτς με γύρο και σουβλάκι, τα οποία την κάνουν σε λαγάνα. Δες το και αυτό, ψάξτε να πεις εδώ λαγάνα, σαν θα βρεις μια ουρά απ' έξω. Να βρε κοριτσάκι μου, εκεί είναι. Έχει εξαιρετική κουζίνα η Ξάνθη. Κατά τα άλλα, δεν μένεις εκεί ούτε δεν μένει. Ναι. Θα βρεις τρόπο με τα δόντια σου, αυτά τα κάτασπρα δόντια σου. Έχεις ωραία δόντια, το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα δαγκώσεις την αλυσίδα. Θα πάω να φάω κρεατάκι στα Πομακοχώρια. Εκεί στην ξεχασμένη Ελλάδα. Ναι, ναι, πρόσεξε πομάκους, μην σε χώσεις σε κανένα υπόλοιο. Δεν κάνουν τέτοια. Εκεί είναι οι άνθρωποι, έχουν μουσουλμάνοι, έχουν τα έθιμά τους. Άσχετα με αυτό, παίρνουν γυναίκες από τον τόπο τους. Καλά κάνουν, να τις στηρίζουν εκεί τις γυναίκες. Ναι, αλλά σκατζόχυρος είναι αυτός. Αν σε βουτήξει κανένας μουσουλμάνος. Ποιος θα τολμήσει, ξέρει από σκατζόχυρο τώρα. Έλατε. Θα γίνει εκεί. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, όμορφα παιδιά, τι κάνετε? Έλα ρε Νικόλη, έλα ρε Νικόλη, εσένα περίμενα, ταξιδιωτική οδηγέ μου, να μου πεις τώρα που θα πάω στην Ξάνθη, τι να απολαύσω σε αυτά τα όμορφα μέρη.
Καταρχήν πρώτα απ' όλα η Ξάνθη είναι μετά τις λιμανίσιες πόλεις Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Χανιά να πω, είναι από τις όμορφες πόλεις της Ελλάδας μας. Η παλιά πόλη είναι εκπληκτική για, για να πιεις το καφεδάκι σου. Φαγητό ανατολίτικη κουζίνα. Καριώκες για γλυκό. Σαραγλή λέμε. Σαραγλή λέει ο Σκατζόκυρος. Μπιμπί την κοζάνα. Είναι πιο νόστιμα από τις καριώκες. Δεν ακούτε την παλιά. Θα σας φέρω να φάτε και θα δείτε. Και κουραμπιέδες. Πρόσεξε. Θα πας στον Παπαρασκευά για να πάρει καριώκα. Εκεί θα πάω. Τα βγάζει και τα δύο αυτός. Και Σαραγλή θα πας στο Χουσέιν Χασάν στην Κομωτινή, όχι στην Ξάνθη. Έχει κάτι καλό στην Αλεξανδρούπολη, στείλ την εκεί ρε. Ρε μιλάμε για την Ξάνθη το παιδί ρε. Πώς έχει γίνει. Σου λέω τώρα γιατί το κορίτσι λυπήθηκε Σαραγλή. Άστινα ρε παιδί μου να φάει παπά Σαραγλή. Θα τη στείλω εκεί που παίζει Champions League το Σαραγλή στην Κομωτινή. Πες τα όπως και καφέ, όπως και καφέ ελληνικό. Θα πάρεις μόνο από την Κομωτινή, από πουθενά άλλου. Ναι, τέλος. Μας στέλνουν από εκεί. Ο Νίκος δεν θα μπορούσε να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή, δεν θα ήταν πάρα πολύ καλό σε αυτό. Σε όλα είναι. Εδώ καλό κάνει Βανδύ τέλος. Τώρα, είναι δυνατόν. Δεν έχουμε... Προτείνουμε τον Νίκο. Νίκο, θα φάμε τη Βανδύ να βάλουμε σένα σε αυτή τη θέση. Θα είσαι πάρα πολύ καλό. Τις προάλλες πήγα στο Λιτόχωρο και έφαγα μια τουλούμπα στο Ολύμπιον εκεί στην Πλατεία. Το Ολύμπιον είναι καλή. Πολύ καλό. Πεθαίνω για τα σιροπιαστά τα γλυκά. Λοιπόν, και μετά πήγα απέναντι στον Όλυμπο, πήρα κάτι βότανα. Καλά, κύριε Γαμπρέ, σόγαμπρε δεν έχεις κάνει καθόλου φτερό για να σε ξέρουνε. Ναι, και εγώ ρώτησα, δεν τον ήξεραν. Στο Όλυμπο. Καλά, να πούμε, τι κάνεις. Δεν βγαίνω, ρε κύριε. Μόνο στο ζαχαροπλαστείο λέει. Θάλασσα, πηγαίνω και στο ζαχαροπλαστείο πουθενά άλλου. Κατάλαβες, Νίκο, να μην πάει να στρώσει έδαφος να μας προσέχουν όταν πηγαίνουμε. Μόνο για όταν τον εαυτό. Όταν πιάνει το βραδάκι. Το βραδάκι, το χειμώνα, έτσι, εκείνο το βοριαδάκι δεν βγαίνεις να χτυπήσεις καμιά ουισκάρα εκεί στο... στην την πλατεία μέσα. Στο μπαλκόνι του βγαίνει, κοιτώντας το Δία στα μάτια τώρα, ποια πλατεία. Ποια πλατεία, ρε. Μπαλκονάρα και το κοιτάζει. Πού να ξέρουμε που έχει σπίτι εκεί. Μια φορά εμφανίστηκε, το ξέρεις, το έχω πει επανειλημμένος, ότι τον έχω δει και ανταλλάξαμε πράγματα. Από τότε, ρε φίλε, περάσαν 20 χρόνια. Έχω στηθεί εκεί καλοκαίρια και χειμώνες που λέγεται το τραγούδι, δεν ξαναφάνηκε. Καλά, άμα ήταν να βγαίνει κάθε εβδομάδα δεν θα ήταν ο Δίας. Αυτά είναι μια φορά, Γιώργο. Μια φορά. Έτσι. Γιώργο, αυτά μια φορά γίνονται, φιλαράκι, σαν τον Τζόκερ είναι, την πήρε στην τέτοια, τώρα περιμένει άλλο σειρά να πούμε. Δεν ας έχουμε σε ένα μονότερμα να πούμε να μιλάς εκεί να λες τα δικά σου. Έχεις τα θέματα σου, έχεις τα δικιά σου. Δεν μου λες που βρίσκεσαι, χαρά μου. Πήγαμε, πέρασα το πρωί λίγο έτσι από το Πόρτο Λάγος, είχα κάτι δουλειές και έπεσα πάνω στην περίπτωση. Είχε βγει ένα καΐκι εκεί ο Κάπτεν Νικόλας να πούμε, ναι. Μαζί με την παρέα του είχαν γυρίσει από τη Λίμνο. Εγώ έψαχνα να βρω καμιά γουγάτσα να φάω και τελικά χτύπησα ρε φίλε μια κακαβιά καραβίσια. Έλα, και, ζεστάθηκε το, και ζεστάθηκε το μυαλό μου κατευθείαν, άσε τι να σου λέω τώρα. Μια χαρά, γλίτωσε στις θερμίδες της ζάχαρης εκεί, πήρες και σε ένα καζάνι έτσι τσίγκινο που είχαν είχε μέσα λογιών ψαράκια να πούμε διάφορα και εκεί ο μαέστρος να πούμε μας έδωσε και κατάλαβε. Μάλιστα. Τώρα πάμε να την πέσουμε λίγο στο ξενοδοχείο. Α, από σήμερα για αύριο θα ράξει εκεί. Ναι ρε φίλε, Νίκος από Γιαννιτσά είσαι, ρε φίλε, είσαι έμπειρος να πούμε. Έχεις φάει λοιπόν, διάρρεια φέτος ρε φίλε. Θα πάμε λισό να την πέσουμε καμιά ωρίτσα έτσι λίγο να συνταχτούμε και μετά φεύγουμε για το Ξώτες, γιατί εγώ νηστεύω βέβαια, δεν τρώω κρέας, αλλά έχω κάτι φιλαράκια εκεί που έχουν ένα πετινάρι κρασάτο και θα πάμε να το τιμήσουμε να πούμε. Πού είναι με ξέρω, κάτι παόκια. Πού είναι αυτό ρε Νίκο. Οι το Ξώτες παιδιά είναι τα μετέωρα της Θράκης. Είναι πάνω από την Ξάνθη, ένα γραφικό χωριό. Το οποίο φυσικά το έχω επισκεφτεί και με τα παιδιά μου, έχει μια φανταστική διαδρομή. Το ξέρω. Να την κάνεις και με το τρένο, αλλά μπορείς να την κάνεις και πεζοπορία. Και είναι τα μετέωρα της, του Εύρου. Μόνος είσαι εκεί, χωρίς γυναικόπαιδα. Αυτή τη στιγμή ναι ρε φίλε, χωρίς γυναικόπαιδα, σε όλο καριέρα. Μάλιστα, δεν πιστεύω τίποτα εκεί. Όχι φίλε, είμαστε με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εντάξει.
Δεν ήταν η απάντηση που περίμενα. Είμαστε με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, άμα μια άλλη δεν είσαι με τον ΠΑΟΚ, εγώ σε έχω πρότυπο. Οικογενειάρχη. Βρες. Κοίταξε να δεις, έχω δύο αλάνια τα οποία είναι μάχημα. Ο ένας είναι φαντάρος. Στην πόλη εκεί προσέχει του Γιώργου το εργοστάσιο, να πούμε, στον Πολύκαστρο. Ναι. Ο άλλος έχει υποχρεώσεις και με το ποδόσφαιρο, αλλά και με τα μαθήματά του, με τα φροντιστήριά του και με αυτά. Και έτσι την γλιτώνουμε λίγο, αλλά είναι μάχημα και αυτά. Όποτε μπορώ τα παίρνω μαζί μου, δεν υπάρχει θέμα. Καλή επιτυχία, Νίκο, θα μιλήσουμε και αύριο. Θα έρθω να τραγουδήσουμε μαζί. Όπως και με την Αποστολία, η Αποστολία θα έρθει να δει το μάτς. Βρεθείτε και στα τηλέφωνα εκεί πέρα και να μας δώσεις αύριο ανταπόκριση. Δεν το ξανακλείσεις, Αποστολία. Όχι, θα δώσω Νίκο. Δεν θέλει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ξάνθη είναι μια πάρα πολύ φιλική πόλη προς εμάς. Υπάρχει και σύνδεσμος στο κέντρο της Ξάνθης. Τα παιδιά εκεί πέρα κάνουν καλή δουλειά. Πιστεύω ότι θα υπάρχει ηρεμία, σύνεση. Τα πηγάδια είναι πολύ κοντά και είναι ένα γήπεδο το οποίο ξέρουν οι παοξίδες που έχουν πάει ότι περιφρουρείται από έντονες αστυνομικές δυνάμεις. Χρειάζεται ψυχραιμία, ηρεμία, όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Το γήπεδο ούτως ή άλλως μικρό είναι. Τα παράπονα που κάνουν ότι τα εισιτήρια δόθηκαν σε πιο πορτοφολά τους, εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να μπει και σε αυτό μια τάξη. Δεν είναι η ζωή πάντα δίκαια σε όλα. Αλλά από τη στιγμή που η ΠΑΕ αποφάσισε ότι τα 1, 2, 3 πρέπει να δώσει πρώτα, είναι δικαίωμά της να το κάνει. Από εκεί και πέρα η δικιά μου προτροπή στον κόσμο μας είναι να πάρουν εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για να ανέβουν επάνω και να μην ψάχνονται στην Ξάνθη. Γιατί όπως είπαμε η Ξάνθη είναι μια φιλική πόλη προς τα εμάς και μπορούμε να τραγουδάμε από εδώ και πέρα μέχρι και το τέλος και να γιορτάζουμε και προβοκάτσιες στην Αγρινίου. Πόσο κόσμο παίρνει Ξάνθη ή το ίδιο γήπεδο? Το γήπεδο της Ξάνθης είναι κοντά στο Εφτάρι όπως και το Αγρινίου περίπου, αλλά είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει, Γιώργο, προδιαγραφές ασφαλείας καλές για μένα. Είναι ένα γήπεδο στη μέση του πουθενά, ας πούμε. Από εκεί και πέρα οι Ξανθιώτες είναι πολύ χωλωμένοι με τον Πανόπουλο και με όλα αυτά που διαγράφονται και η ομάδα δεν πάει καλά φέτος. Με αποτέλεσμα πολύ λίγοι να παρακολουθούν Να σου κάνω μια πρόβλεψη, φίλε. Η Ξάνθη αύριο θα τρώει σίδερα και το μάτς είναι πολύ δύσκολο. Σίδερα θα τρώει. Όλες οι ομάδες θέλουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή και αίτητο. Και αίτητο. Να τους σπάσουν το αίτητο. 7.361 καθήμενο, να ξέρετε. 7.300 θα έχει 10.000 μέσα. Και όταν είναι τόσο μαζική η προσέλευση του κόσμου, κάνει την ομάδα να θέλει ακόμα πιο πολύ να τα καταφέρει. Οπότε, και μέσα στο σπίτι τους τώρα. Έτσι, είναι σαν να παίζεις εντός έδρας με τόσο κόσμο, παραπάνω από τα μισά. Γιώργο, αυτό που μου είχε πει και ο βοηθός του Δέλα στο Αγρίνιο ήταν το εξής, ότι αυτά τα παιδιά που δεν έχουν, δηλαδή ομάδες όπως ο Αγρίνιο, όπως η Ξάνθη και τα λοιπά, και δεν κινδυνεύουν να πέσουνε, αλλά ούτε θέλουν να πάνε Ευρώπη, ευελπιστούν δηλαδή, τα παιδιά παίζουν για το επόμενο του συμβόλαιο. Γιατί πολλοί από αυτούς και της Ξάνθης και του Αγρινίου δεν θα είναι του χρόνου στο Αγρίνιο, άρα ευελπιστούν, επειδή τώρα και είναι εποχή που έχουν βγει στην πιάτσα και οι μάνατζερ, για να κάνουν ένα καινούριο συμβόλαιο. Νίκο, αύριο τα σπουδαία, έφυγες Νίκο. Να είστε καλά. Γεια σου Νίκο, θα τα πούμε πάνω. Επόμενος φίλος. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ορίστε. Να πάμε τις δύο γραμμές. Ορίστε κύριε μου. Ο επόμενος, ορίστε. Τον έφαγε ο Νίκος. Ο μεθ επόμενος, ορίστε. Γιώργο. Έλα. Εδώ είμαστε. Έλα αδερφέ μου, καλησπέρα. Καλώς τον. Έχω καιρό να σε πάρω. Ποιος είναι? Ο Νικόλας. Γεια σου ρε Νίκο, πού είσαι ρε φίλε? Εδώ Ανατολική Θεσσαλονίκη, περιμένω να έρθετε για καφέ, αλλά δεν βλέπω να κουνάτε τα ποδαράκια σας από εδώ. Μάλιστα. Ναι. Πού, Ανατολική Θεσσαλονίκη, πού? Καλαμαριά ρε παιδιά, Καλαμαριά, πίτσε. Εγώ εκεί πίνω καφέ, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Εσύ πίνεις καφέ, πίνεις καφέ, δίνεις 7 ευρώ τον καφέ. Εμείς πάμε σαν 40, τι να κάνουμε. Γιατί όχι, και εγώ λιγότερο από ένα 40, δεν καταλαβαίνω. Συνήθως τον πίνω στο πόδι. Τον παίρνω. Απέναντι από το Ρεμέζο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, που είναι εκεί που τραγουδούσαν παλιά Διονυσίου Μικρός. Έγινε ένα μαγαζάκι που είναι ότι πάρεις ένα 40.
Μάλιστα. Mm. Ναι, έχει φαΐ, mm. έχει μπισκότα, κουλουράκια. Όχι, στον πεζόδρομο εννοεί. Όχι, όχι βρε, πιο πεζόδρομο. Εκεί πάει η Κυρίλα. Εκεί δεν πάω. Εγώ έχω να πάω πεζόδρομο τότε που γεννήθηκα. Δεν πάω. Εγώ κάτω, Beach Air City. Θάλασσα, θάλασσα, Ρεμέτζο Παλάς, πλαστήρα, πώς το λένε. Ναι, τέλεια, ωραία. Γιώργο, έλα. Δυο ανησυχίες θα σε πω, αδερφέ. Πες θες. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Άμα δεν έρθω δυο αγωνιστικές τελευταίες με τον υπάρχοντη διαφορά, εγώ φιλαράκι ανησυχώ ακόμα. Βεβαίως και καλά κάνεις, γιατί είσαι παλιός. Δεν εμπιστεύομαι αυτούς, δεν εμπιστεύομαι τη δίκη του ΠΑΟΚ. Με τις φιλοαγάπες και τις πρασινοφιλίες. Έπρεπε τον Βάζελο να το ρίξουμε. Εγώ σε ΠΑΟΞΙΣ δεν γουστάρω ούτε αγάπες με τους πράσινους, ούτε με τους κόκκινους, ούτε με τους κίτρινους. Εγώ με ΠΑΟΚ, είμαι μόνος μου, γεννήθηκα μόνος μου, ήρθα προσφυγόπουλο, κανείς δεν με βοήθησε. Κάποιοι εδώ να πούμε με κάνανε bullying, κάποιοι εδώ γείτονες με κάποιους Εβραίους, δεν γουστάρω κανένα, είμαι μόνος μου, είμαι ΠΑΟΚ και δεν θέλω αγκαλιές και φιλιά με κανένα. Ήθελα εγώ τον Βάζελο σε ΠΑΟΞΙΣ να το ρίξουμε γάμα εθνική. Αγάπες και φιλιά και παίκτες να δίνω και να κάνω, δεν γουστάρω εγώ προσωπικά. Εγώ είμαι αυτόνομος, είμαι μικρασιάτης πρόσφυγα ξεριζωμένο και με Μανώλη Αγγελόπουλο μεγαλωμένο. Λοιπόν, εγώ ανησυχώ αδερφέ. Βάλτε το επιστεύω. Τραγούδι αυτό στον Νίκο από, τον Νίκο του φίλου μου τον Καβασάκη. Άκουσε φίλε εγώ μου, εγώ ανησυχώ ναι. γιατί φιλίες και τέτοια τα λαβέρια, αν δεν έρθουν δύο αγωνιστικές με την υπάρχοντη διαφορά, εγώ φοβάμαι. Γιατί όσοι πέρασαν τον ΠΑΟ γίνανε βουλευτές, πρωθυπουργοί, προέδροι και αφήσανε κρύο το σεντόνι εκεί πέρα να καθόμαστε. Εντάξει, ούτε Champions League, τίποτα. Εγώ τον παλαμούτι με τα κύπελα δεν το τρώω. Εγώ θέλω τον ΠΑΟ πρωταθλητή να παίρνει ομάδες στις ομάδες του Champions League και να μην ξεφτιλίζεται στην Ευρώπη. Όπως παλιά με τα πέτρινα χρόνια που ρίχναμε πεντάρες και τεσσάρες και μέσα στην Τούμπα προσκυνούσαν και Άγιαξ και Μαρατώνιδες και όλοι αυτοί. Εντάξει, δεν θα παίζω εγώ με τα χωριάκια χάνω. Εντάξει, επειδή πήρα δύο κύπελα του Μπικί ψιλοκομμένο, πάρτε κανένα πρωτάθλημα κανονικό. Εντάξει, φέρτε εδώ, βάλτε την ομάδα να γουστάρει ο λαός, 50-100-200.000 κόσμος όλη την Ιφίλιο και ανεβάστε επίπεδο. Επίπεδο με τα δύο κύπελα δεν είναι. Εγώ τον παπά κάτω από το χαλάκι δεν τον τρώω. Και κανονίστε αυτό το πρωτάθλημα, αδερφέ, να το φέρετε αυτή τη φορά. Μην γίνει κανένα τρύπημα πάλι. Δεν γουστάρω τρυπηματάκια και φυλάκια. Εντάξει, με φυτευτούς προέδρους, προπονητές, συγγνώμη. Και κάποια μπαεράκια που σηκώσαν κάτι πρώην παίκτες, δεν θέλω να πω ονόματα. Εντάξει, όλοι γίναν πρωθυπουργοί. Εγώ ανησυχώ. Δυο αγωνιστικές θέλω να έχω την υπάρχοντα διαφορά για να χαρώ ένα πρωτάθλημα, όχι μόνο εγώ, ακόμα και ψυχές που είναι στον ουρανό. Και τον παπά με τα όμορφα λόγια και τις αγαθοεργίες εγώ να τις βράσω. Εγώ με μόνο πάω. Φέρτε αυτό το τίτλο γιατί ο κόσμος διψάει. Μπας και χαρούν και τα μνήματα. Μπας και κλάψουν και ψυχές εκεί πάνω από τη χαρά τους. Και τα άλλα όλα είναι τρίχες κατσαρές. Με τα όμορφα και τα ωραία. Όλοι γίνουν, όλοι κάνουν. Και εγώ άμα είχα εκατομμύρια θα βοηθούσα και σένα. Και την μπουμπού μου που δεν έχει να πληρώσει τον Νίκιο. Και θα αγόρασα και ένα λεωφορείο και θα σας έβαζα όλους να σας πάω βόλτα ρε. Γιατί είμαι θεότρελος. Και μια ζωή έβγαινα στα πειρατής και κοίμιζα 18 άτομα τζάμπα και με έλεγε συγχωρημένοι μάλλον με αυτούς τους παλιάρι γιατί τους έβγαινε σπίτι. Γιατί είναι αδέρφια μου ρε. Γιατί είναι ανθρώποι που κοιμούνται στα πάρκα και παίζουν κιθάρα με ένα ευρωπύρα. Γιατί αγαπάω όλο τον κόσμο. Και εγώ θα έκανα καθοέργειες. Και εγώ θα έκανα. Και ακόμα κάνω. Και την άλλη την έδωσα στην κάρα και δεν είχα να φάω. Και το φαΐ μου το δίνω και στον άλλο. Γιατί έτσι είμαι εγώ. Γιατί με πάω, γιατί είμαι μικρασιάτης. Και το πατέρας μου έχει το αρχαιότερο κασκόλ. Και έχει βοήθησε στην Τούμπα. Γιατί είμαστε καλά παιδιά εμείς. Δεν είχαμε κακία. Μπορεί να μην μιλάμε όμορφα λόγια, αλλά αγαπάμε ρε. Αγαπάμε γιατί πονάμε. Γιατί δουλέψαμε από μικρά παιδιά στα μηχανουργία και στις οικοδομές. Δεν μας έδωσε κανείς τίποτα. Και δεν παρακαλέσαμε ούτε σε βούλες, ούτε παρακαλέσαμε σε δήμους και σε αυτόν που ανήκω να με βάλουν μέσα να καθαρίζω σκούπα και να πληρώνω με κεντάχολο. Πάω μαλώνω παντού. Μαλώνω για το δίκιο μου. Γι' αυτό θέλω μια μέρα εσείς να δείτε μια μέρα να πιούμε ένα καφέ. Όπου τα βολεύει. Έγινε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να πάρω το σκατζόχυρο να έρθουμε να σε βρούμε. Γεια σου ναι, Νίκο, έχουμε άλλη γραμμή. Έχουμε άλλες δύο. Διακόμα. Πάμε γρήγορα. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα. Τι κάνετε. Γεια σου. Σε καλά. Σε καλά. Γεια σου Λεβέντη. Σε καλά λέω. Μια χαρούλα είμαστε. Πώς μας ακούτε. Ρε παιδιά, αύριο είναι ένας υγιεινός περίπατος ακόμα. Μέχρι τον επόμενο υγιεινό περίπατο. Αυτή η ομάδα δεν μασάει από τίποτα, ούτε φοβάται, ούτε οτιδήποτε. Θα μπει μέσα, θα κάνει τη δουλειά της. Δεν χρειάζεται. Ακόμα και όταν πάνω στραβώσουν τα πάντα,
κάτι γίνεται, γυρνάει το κουμπί, το μάτι και η δουλειά γίνεται όπως πρέπει τώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή η ομάδα βεβαίως δεν έχει άγχος και φόβο. Είναι τρομερά ποιοτική. Τρομερά ποιοτική όμως. Η πιο ποιοτική ομάδα στο πρωτάθλημα. Δεμένη. Και έχει μέσα τις προσωπικότητες που όταν πάνε να στραβώσει τη δουλειά, παίρνουν το τιμόνι και μας πάνε στο ασφαλή. Ναι, απλώς λέμε ότι υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, όπως έγινε πέρσι, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έτσι. Γιατί την έχουν στημένη και δεν το βάζουν κάτω αυτή, να ξέρεις. Θες να σου πω κάτι, φίλε. Μετά το περσινό που χάσαμε ένα πρωτάθλημα, όχι χάσαμε, μας κλέψανε ψυχολογικά στα μάτια μας και δεν έγινε τίποτα από τον κόσμο, που εκείνη τη στιγμή εμείς που ήμασταν έξωρες, εμείς που βλέπουμε το παιχνίδι, η εναλλαγή από τον γκολ, το ξέσπασμα μέχρι στο τι έγινε, το τι καραγκιουζιλίκι έγινε μετά. Ήταν τρομερή και δεν μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε εμείς που ήμασταν εκτός γηπέδου. Φαντάζομαι αυτοί που ήταν εντός γηπέδου πώς θα αντιμετώπισε. Και ήταν ψύχρεμοι και δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι αυτός ο κόσμος ξανά. Εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα εσύ αν έχεις αντίθετη γνώμη. Ναι, εντάξει, το χαζό φοβάμαι, ρε φίλε. Γιατί άμα δεν έχουν στημένη. Δεν υπάρχει χαζί ούτε τίποτα. Θα είναι ένα εύκολο απόγευμα. Αύριο θα κερδίσουμε 0-1, 0-2, 0-3, 1-3. Κάπου εκεί πέρα το βλέπω. Γιατί και η ομάδα έχει να παίξει καιρό, είναι ξεκούραστη. Θα πούνε μέσα τα παιδιά, θα κάνουν το καθήκον τους. Και θα έχουμε το επόμενο παιχνίδι. Μέχρι το επόμενο παιχνίδι να τελειώσει η δουλειά. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Ατρόμητο εδώ την Κυριακή. Γι' αυτό λέμε ότι την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως με τη Λαμία να γίνει και ο γύρος του θυράμβου. FM και ενώ ευχαριστούμε φίλε, 54-5-26, 5 εισιτήρια για εσάς και 5 θα δώσουμε αύριο. Έχετε πολλές πιθανότητες να κερδίσετε. Έτσι δοκιμάστε την τύχη. Έχουμε άλλη γραμμή. Έχουμε μία ακόμα, μην παίρνετε άλλο σας παρακαλώ τηλέφωνο. Για να πάμε σε διάλειμμα. Και μία FM και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54-5-26. Πάρε παιδί μου, τελευταία γραμμούλα και πάμε σε διάλειμμα. Καλησπέρα. Πέρασε τη μία η ώρα. Το ρολόι δείχνει 1:08. Καλησπέρα σας. Δεν υπάρχει, έπεσε. Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά, σκασίλα μας. Δεν πάνε να σφάζουν και βόδια. Εμείς στα δύο καταστήματα, τα κρεοπολία της Νιγρίτας, θα πάμε να προμηθευτούμε και το πασχαλιάτικο τραπέζι μας, αλλά και ό,τι χρειαστούμε μέχρι το Πάσχα. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώσε τη διαφορά στην ποικιλία και στη γεύση. Με κρέατα από ντόπιους παραγούς, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Είδη ντελικατέσεν, με παστούρμα, καβουρμά, βουβαλινά είδη και κοτόπουλα κοντοχρήστος μεγαλωμένα στην άφπαχτο και τρώγοντας υγιεινές τροφές με σιτάρι, με καλαμπόκι, ώστε να μου σκοβολάνε. Επίσης, on the site έχουμε, έχουμε ήδη από νηστίσιμα. Παραδείγματος χάρη έχουμε φακές και φασόλια πρεσπών και καστοριάς. Έχουμε ήδη αγιορίτικα. Με... Πάω να πάρω, κάνω ωραίες φακές, σας το έχω πει. Έλα ρε φίλε. Απίστευτες, πολύχρωμες, πιπεριές μέσα... Και πράσινη και κόκκινη, καροτάκια, κρεμμυδάκι που το λίγο το τσιγαρίζει προηγουμένως με το λαδάκι. Τσιγαρίζεις το λαδάκι. Λοιπόν, πρόσεξε με για να μάθεις να κάνεις φακί. Τώρα προχθές δεν το έκανα που έκανα φακές. Α, μπράβο. Ζεσταίνεις το νερό. Ναι. Ρίχνεις μέσα τις φακές. Ναι. Τις αφήνεις 7 με 8 λεπτά να βράσουν. Mm-hmm. Βάζεις ένα τρυπητό. Τη σουρώνω. Τη σουρώνεις, πετάς το πρώτο νερό, εκείνο το μαύρο. Ξαναβάζεις νερό μέσα. Μόλις πάρει το αυτό του, ξαναρίξεις τις φακές. Ναι. Δεύτερη φορά μέσα. Και εκεί προσθέτεις όλα αυτά. Ροδέλες το κρεμμύδι, την ντοματούλα του, το σε καροτάκι το άμα κάνω. Θέλεις. Δεν θέλω να το βλέπω με ροδέλες, κυβάκια. Εντάξει ρε φίλε, άμα θέλεις κάτω τρίγωνα, άμα θες κάτω τετράγωνα, άμα όχι, θέλεις κάτω βάλ. Πιπεράκι. Άμα θέλεις. Και από κόκκινο και μαύρο θέλω. Θέλει μια σκελίδα σκόρδο, ναι, αλλά χωρίς να τη σπάσεις. Δεν το θέλω το σκόρδο καθόλου και πέτα την αμέσα και βγάτη στο δεκάλεπτο. Δεν θα πάρει μυρωδιά. Μια πολύ ψηλή η οποία θα φύγει. Mm. Δεν θα μείνει. Και το λαδάκι θα το ρίξεις στο τέλος. Τέλος. Μαζί με το αλατάκι. Αλατάκι, πιπεράκι, τι θέλεις, ξέρω εγώ τι. Και στο τέλος μαζί με αυτά θα βάλεις και μια δάφνη. Ναι, δεν τη βάζω από την αρχή, όχι, για να μην μου πικρίσει. Ναι, να μην σε πικρίσει, να μην παραμείνει. Και τη ρίχνω, τη ρίχνω από πριν. Αν θέλει. Απορίες, Γιάννη Ζάτση, τι αν να κάνω. Αν θέλει. Τη ρίχνω από πριν, εγώ. Ωραία, αν θέλει, ρε παιδί μου. Αφού θα τη ρίξει, τη ρίξει στο τέλος.
Εντάξει. Να μην μυρίζει πολύ, φοβάμαι. Γι' αυτό θα τη ρίξει στο τέλος. Αλλιώς θα πικρίσει. Κάθε όμορφη στιγμή, σημαντική στιγμή της ζωής μας, συνοδεύεται από ένα δώρο. Δώρο! Ένα κόσμημα, ένα λουλούδι. Ίσως ένα κουτί γλυκά. Μα! Ψαραγλίκα, γιώκες, ξέρετε από αυτό που θα σας φέρω. Κάθε γάμος λοιπόν, βάπτιση, πάρτι, εκδήλωση και από ένα όμορφο περιβάλλον, η εταιρεία Atlas, εδρεωμένη στο χώρο της χοντρικής σχολής. Γεώργιος Κουσουρής, παρακαλώ, ή της συσκευασίας δώρων και κορδέλε. Αυτή λοιπόν η εταιρεία βοηθά να απογειωθούν αυτές οι όμορφες στιγμές, κάνοντάς τις ακόμα πιο ιδιαίτερες με κορδέλες κάθε είδους, χρώματος και μεγέθους. Δανδέλες, τούλια, διακοσμητικά είδη, σελοφάν, με καινούργιες ιδέες, νέα προϊόντα για να καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες. Μια οικογενειακή επιχείρηση. Αχα. Ναι, ναι, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται εδώ από το 89. Εκείνη τη χρονιά γίναν πολύ σπουδαία πράγματα. Εκεί θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών από Ευρώπη, Κίνα, φυσικά εγχώρια αγορά, την οποία ο Atlas υποστηρίζει από την αρχή της πορείας του. Πήρες δώρο στην κοπέλα? Βάλε όμορφη κορδέλα. Και άμα βάλεις όμορφη κορδέλα, θα σου πει το ναι. Πολύ. Και αφού σου πει το ναι, θα φτάσει στο σημείο. Άμα σου πει το ναι, κάνε τη δουλειά σου και μετά στρίβεις και με τέτοια του αραβόνου. Ντροπή και έσχος. Μετά πας σε γάμο. Και αφού φτάσει ο γάμος, πού θα τον κάνεις τον γάμο? Κάνεις στο το κτήμα γάμο. Από τα άγραφα. Μετά κτήμα θα κάνεις τα άγραφα στο Χορτιάτι. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις άγραφα? Δίπλα σου, στο Χορτιάτι. Παιδιά, τα παιδιά πού θα τα βαπτίσεις? Στα άγραφα. Βαφτίζει παιδιά ο άγραφα. Βέβαια και βαφτίζει. Εταιρικές εκδηλώσεις και μετά τη βάπτιση παιδικά πάρτι. Όλα οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια. Δεν μπορώ να συνεχίσω, ρε Γιάννη. Πες την αμυγελά, θα γυρίσω πλάτη. Κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα μας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα από τα άγραφα στον Χορτιάτη και στο www.pavlatagrapha.gr. Κομμωτήρια τη Ζέφη! Σαν σήμερα ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ, έτσι ξεκίνησαν όλα. Τα το όνειρο παίρνει ο Στάκιο. Το... Πάμε στο πότε? Πρώτο μέρος. Συγγνώμη, ήμουν στην κατεβασιά, δεν άκουσα. Λοιπόν, κομμωτήριο τη Ζέφη, Ολύμπου 23. 515-017. Με γνήσια ευρωπαϊκά γερμανικά προϊόντα Schwarzkopf, αλλά και με τα έμπειρα χέρια κομμωτών και κομμωτριών, σας περιμένουμε με μόνο 5 ευρώ να αναμορφώσουμε την εξωτερική σας εμφάνιση. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία την επόμενη εβδομάδα, που όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι μια ωραία φιέστα, να είναι έτσι ένα βήμα πριν από το μεγάλο αυτό πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ πολύ δικαίως διεκδικεί φέτος. FM κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Και πώς θα πάμε στη φιέστα, χωρίς να έχουν περιποιηθεί τα μαλλιά μας, χωρίς να μας έχουν κρατήσει? Θα πάμε στην κυρία Εύφη. Στην κυρία Εύφη, 515-017. Μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά έχουμε μία συνέντευξη με την κυρία Μπαρτζόγλου Βαρβάρα, μία κυρία που πραγματικά η ιστορία που μάθαμε μας συγκλονίσε. Και επειδή έχει μέσα, είναι του Μπιώτσα η κυρία Βαρβάρα, έχει πολύ ΠΑΟΚ και Ιβάν Σαββίδη, μια ιστορία που πραγματικά αξίζει να τη μάθετε. Δεν θα σας κρατήσουμε πολύ, σε 2-3 λεπτά και είμαστε κοντά σας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Γιώργος Συρίγος, αποστολή το Βόλι, ακούτε Λίμπερο 107,4, ακούτε το Λίμπερο της καρδιάς μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 231-0287 και 38 αμέσως μετά τη συνέντευξη που έχουμε και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για 5 εισιτήρια που δίνουμε και θα γίνει κλήρωση αμέσως λίγο πριν από το τέλος, όπως και αύριο θα κληρώσουμε εισιτήρια. FM κενό 54526 η αποστολία. 93 χρόνια λοιπόν μετά την ίδρυση αυτού του μεγάλου αθλητικού συλλόγου που... με το στίγμα, τη φιλοσοφία, την κουλτούρα του έχει αποδείξει και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που οι οικονομικές συνθήκες είναι καλύτερες, ότι βρίσκεται κοντά στον συνάνθρωπο, είναι εκεί και δίνει τη βοήθειά του κάθε φορά που αυτή κρίνεται αναγκαία για οποιονδήποτε από εμάς την χρειαζόμαστε. Άλλη μια ιστορία που έχει νόημα να την ακούσετε από το στόμα αυτού του ανθρώπου που την έχει όντως ζήσει. Κάποια χρόνια πριν, θα μας τα πει καλύτερα η συνεντευξιαζόμενη, βρέθηκε στην ανάγκη για οικογενειακό της πρόσωπο, για ένα παιδί της οικογένειας της, να χρειαστεί τη στήριξη ενός σωματείου, ενός φορέα, ενός ανθρώπου, προσωπικά του Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό θέμα υγείας. Απευθύνθηκε λοιπόν στην ΠΑΕ, έκανε το αίτημά της, γνωστοποίησε τη συνθήκη, απέδειξε την αναγκαιότητα με τα απαραίτητα έγγραφα
Και εγώ θα μείνω γιατί θέλω να τα ακούσω από το δικό του στόμα. Φυσικά συγκινήθηκα πάρα πολύ από την εξιστόρηση του κυρίου Γιώργου εδώ προηγουμένως που μου τα είπε off the record στο διάλειμμα της εκπομπής. Ζήτησε τη βοήθεια της ΠΑΕ και τη συνέχεια θα την ακούσουμε από την ίδια για το αν δόθηκε, αν δεν δόθηκε, τι ακριβώς συνέβη, από την κυρία Μπατσόγλου. Μπατσόγλου Βαρβάρα. Μπατσόγλου Βαρβάρα. Κυρία Βαρβάρα, καλημέρα από το Λίμπερο, είστε καλά? Καλημέρα σας. Χαίρετε, είσαστε καλά. Συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας. Πραγματικά έρχεστε πάρα πολύ κοντά στο λαό της Τούμπας και όλης της Θεσσαλονίκης που, και βέβαια και σε άλλες πόλεις, χτυπάει στον παλμό του ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα του Μπιώτισσα, μικρασιάτισσα είμαι από την καταγωγή μου. Ο ΠΑΟΚ είναι για μας, δεν είναι μόνο μία ομάδα, είναι τρόπο ζωής, είναι πολλά πράγματα, εκφράζει. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο μία ομάδα, είναι και ηθικά πόσο πολύ στηρίζει τον κάθε άνθρωπο που πραγματικά έχει ανάγκη. Τι ακριβώς είναι μου εμπειρία, προσωπική μου εμπειρία, ναι. Όταν γεννήθηκε το παιδί του γιού μου, γεννήθηκε με κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίστηκε... σε 3 μέρες έγινε ένα επίγον χειρουργείο το οποίο δεν γινόταν στη Θεσσαλονίκη διότι δεν υπήρχε υποδομή για να γίνει. Φύγαν τα παιδιά στην Αθήνα, ήρθε γιατρός από την Ελβετία, το χειρούργησε. Όλα πήγαν κατευχή. Χρειάστηκε να έρθει ειδικός γιατρός από την Ελβετία από για να την το Ελβετία, ναι. Το παιδάκι ναι. Τριών ημερών, 5-10. Τριών ημερών. Τριών ημερών χειρουργήθηκε από ανοιχτή καρδιά από γιατρό ο οποίος δεν είναι και αυτό, είναι ένας άγγελος. Αυτό οφείλω να αναφέρω το όνομά του, αν βεβαίως, και δεν αναφέρω ονόματα. Βεβαίως, λέγεται Καλαγκός, είναι Έλληνας από την πόλη, ο οποίος λειτουργεί στην Ελβετία, είναι διευθυντής στην Ελβετία σε κλινική εκεί και χειρουργεί ανά τον κόσμο παιδιά που έχουν ανάγκη. Διότι και αυτός έχει ένα ίδρυμα από πίσω του, το οποίο στηρίζει όλα τα παιδιά του κόσμου που έχουν πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει μετά από αυτό περνάει ένα μισή χρόνο, στο μωρό μας είναι τώρα 2,5 ετών, ξαναπαρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, είδαν ότι παρουσιάστηκε και έπρεπε εσπεσμένα πάλι να φύγουμε στην Αθήνα και να έρθει πάλι ο γιατρός. Όπως καταλαβαίνετε το κόστος τέτοιων καταστάσεων είναι υπέρογκο, δεν είναι μικρό. Και από τη στιγμή την οποία είχατε επιβαρυνθεί με το κόστος της πρώτης εγχείρησης, έτσι πρώτης δεν είναι? Της πρώτης εγχείρησης, ναι. Και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ξαναεπαναλαμβάνεται, εκτός από το ψυχολογικό και το οικονομικό, ειδικά στις σημερινές εποχές, είναι δύσκολο. Δεν θα αναφέρω ποσά, δεν θα αναφέρω τίποτα από αυτά. Θα αναφέρω μόνο ότι σαν ξένοι, πήγα και ζήτησα τη βοήθεια της ΠΑΕ. Πώς φτάσατε εκεί, πού? Διότι ναι. έμαθα ότι βοηθάει. Όταν δεν είσαι μέσα σε αυτό τον τρόπο, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι υπάρχει από πίσω. Πολύ απλά. Πήγα και ζήτησα βοήθεια. Χωρίς καμία σύσταση, χωρίς τίποτα. Πήγα στα γραφεία της ΠΑΕ. Πήγα στα γραφεία της ΠΑΕ και εξέφρασα το πρόβλημα και με άκουσαν με όλο το... με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είδανε την επίγουσα της κατάστασης, διότι αυτά αξιολογούνται κιόλας. Υπάρχουν χρόνιες παθήσεις οι οποίες βοηθάνε και το γνωρίζω πλέον προσωπικά ότι βοηθάνε. Υπάρχουν όμως και παθήσεις που χρήζουν, που είναι επίγοντες. Εν πάση περιπτώσει, περίμενα κάποιο τηλεφωνό τους και όντως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εμείς εντωμεταξύ έπρεπε να φύγουμε, να διευθετηθεί το θέμα του παιδιού, γιατί ήταν πάρα πολύ άμεσο. Πήγαμε εκεί, τελικά διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν έχριζε χειρουργικής επέμβασης καινούργιας, οπότε
δόθηκαν κάποια χρήματα, αλλά δεν ήταν για να ζητήσουμε από την ΠΑΕ αυτά που διέθετε. Τα καταφέρατε, εννοείται, οικονομικά με προσπάθειες τα που καταφέραμε. Ναι, τα καταφέραμε, διότι δεν ήταν το κόστος. Όσο υπολογίζατε. Ναι. Βέβαια. Βέβαια, σας πήραν την ΠΑΕ τηλέφωνο και μας είπαν ότι η ΠΑΕ θα κάνει μία εκδήλωση, έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, για να καλυφθούν τα έξοδα του παιδιού, ό,τι χρειαστεί, σε όποιο ποσό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρήματα μαζευόταν από αυτή την εκδήλωση, συν δεν ξέρω τι θα έβαζε σαν ΠΑΕ ο κύριος Σαββίδης, και θα είχε πληρωθεί, ας πούμε, όλο το... Σε εμάς, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάστηκε στην περίπτωσή μας. Μας παίρνουν τηλέφωνο, λοιπόν, πίσω και μας λένε ότι έχει εγκριθεί αυτό, θα διοργανωθεί αυτό και αυτός ο αγώνας. Τους ευχαριστήσαμε πάρα πολύ. Τους είπαμε ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε ανάγκη τα χρήματα, να δοθούν τα χρήματα σε κάποιο άλλο παιδάκι που έχει ανάγκη πραγματική, γιατί όντως υπάρχουν παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη τα χρήματα για να γίνουν καλά. Και έτσι τελείωσε η ιστορία μου με την ΠΑΕ. Δεν τα χρειάστηκα εγώ. Θεώρησα ότι πρέπει να δοθούν κάπου αλλού. Όμως, παρόλα τα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι μέσα στον ΠΑΟΚ. Φίλαθλοι, πραγματικοί φίλαθλοι, που βοηθούν. Δεν θα αναφέρω όνομα, υπάρχει κάποιος ο οποίος τον γνωρίζουν όλοι όσοι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Βοηθάει πάρα πολύ και αυτό είναι, καθαρά προσωπικό του. Δεν έχει να κάνει με την ΠΑΕ. Λόγω του ότι αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Ανέβασε τη σημαία στον αρκτικό κύκλο και τα έσοδα διατέθηκαν σε παιδιά όπως το δικό μας ως ευχαρίστηση της ψυχής του. Αυτά τα χρήματα δόθηκαν. Η αλήθεια είναι αυτή. Επέμενε ότι πρέπει να τα δώσουμε ως έξοδα κίνησης. Μάλιστα. Και έτσι συνέβη. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευαισθητοποιημένη η ΠΑΕ. Είναι και ο κόσμος. Αυτά είχα να πω. Και το αποδεικνύει και με τις αιμοδοσίες και κάθε φορά που γίνεται έκκληση για αίμα. Ο πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ο ευεργετησέν πρέπει όμως να το διαδίδει. Βεβαίως, εγώ πραγματικά όταν έμαθα, είχα έρθει στο κατάστημα που διατήρηται εκεί στη Βασιλή Σόλγας, ναι, και να δω ένα μάτς και να δω και ένα φίλο, και πραγματικά όταν σας είδα και μου εξιστορήσατε τα συμβάντα και την ευγνωμοσύνη που νιώθετε για όλους αυτούς που τρέξανε δίπλα του πόνου σας, ειλικρινά συγκλονίστηκα όταν μου είπατε ότι όταν σας πήραν τηλέφωνο και σας είπαν καλύπτουμε τα πάντα, είπατε εμείς δανειστήκαμε, πουλήσαμε, κάναμε, δείξαμε, τα βρήκαμε τα χρήματα. Δώστε τα κάπου αλλού που τα έχουν πιο πολύ ανάγκη. Υπάρχει πολλής κόσμος που έχει ανάγκη. Πάρα πολλής κόσμος. Είναι τρομερό. Αξιέπαινη στήριξη που δείχνει η ΠΑΕ σε κάθε περίπτωση που χρήζει υποστήριξης, αλλά αξιέπαινη και η δική σας η στάση. Εντάξει, δεν μπορούμε να υποφελούμαστε πράγματα τα οποία είναι από ευεργεσία. Εγώ αυτό θεωρώ. Δεν γίνεται. Δεν τα παίρνουμε για προσωπικούς σκοπούς. Έτσι εξυπηρετούμε θέματα ανάγκης, είναι θέματα ζωής κάποια πράγματα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν ότι λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο η ζωή σας αποζημιώνει. Εντάξει. Με υγεία, με ευτυχία, με χαρά, με χρήματα. Έδειξε μέγεθος ψυχής για όλο αυτό που έκανε. Τις αξίζουν συγχαρητήρια. Κύριε Μπαρτζόγλου, είστε
κάτοικος Τούμπας, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ είμαι χένιμα θρέμα του Βιώτισσα, από μικρασιάτες, παππούδες που ήρθαν εδώ, κάναν τα παιδιά, τους γεννηθήκαμε εμείς κάναμε τα δικά μας παιδιά, ζούμε χρόνια και την αγαπάμε την Τούμπα. Να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Όλοι εσείς εκεί οι επιχειρηματίες θα πείτε εσείς δεν είστε εκεί, αλλά... Το νιώθετε, το σφρίζεστε. Όχι, είμαι εδώ, διατηρούσα κατάστημα άνω Τούμπα, κάτω Τούμπα, για 17 χρόνια. Εγώ ζω και κινούμαι μέσα στην Τούμπα, η ζωή μου είναι Τούμπα. Άσχετα αν οι δρόμοι της δουλειάς μου με οδήγησαν, λίγο είμαι παρακάτω. Λίγο πιο παρακάτω λίγο απλά. Παρακάτω. Υπάρχει, δίνει πνοή, δίνει κίνηση... Το γήπεδο του Πάγου και ο κόσμος που μαζεύεται στην Τούμπα, γιατί έχω μάθει ότι ειδικά στη Λαμπράκη η κρίση δεν έχει φανεί καθόλου και αυτό οφείλεται στον κόσμο που πηγαίνει δύο φορές την εβδομάδα. Εννοείται. Τι υποστηρίζει την περιοχή της. Η ανάπτυξη της Τούμπας οφείλεται κατά πολύ μεγάλο μέρος στον ΠΑΟΚ. Αυτό, όλα κινούνται γύρω από αυτό. Όλα γύρω από αυτά τα εμπορικά καταστήματα, τα καταστήματα εσύ, τα καφέ, όλα κινούνται. Όταν έρχεται 30.000 κόσμος, φανταστείτε, για να παρακολουθήσει ένα μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ γεμίζει, ο ΠΑΟΚ συντηρεί, ο ΠΑΟΚ φροντίζει. Να μην ρωτήσω αν είστε ΠΑΟΚ σου. Λίγο μαύρο αίμα το. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ο πατέρας μου με βάφτισε στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Στο γήπεδο και εσείς μου λέτε για τα έγγραφα. Εδώ κάνουμε βαφτίσεις στην Τούμπα. Βέβαια, κάνουμε βαφτίσεις στην Τούμπα. Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον, η Τούμπα είναι το μέλλον. Το θέμα είναι να γίνει το γήπεδο. Εκεί η ανάπτυξη θα εξφενδονιστεί. Εγώ έτσι θεωρώ. Να υπάρχει υποδομή, να υπάρχει πάρκινγκ, γιατί όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται, όντως υπάρχει πρόβλημα για το παρκάρισμα. Να παρκάρουν οι άνθρωποι στον περιφερειακό. Ο κόσμος διψάει να έρθει να δει την ομάδα. Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα που θεωρώ με το καινούριο γήπεδο θα λυθούν όλα. Θα φέρει ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερη στην Τούμπα, θα έρθει κι άλλος κόσμος, τα μικρά παιδιά να μεγαλώσουν σε ένα όμορφο περιβάλλον, οπαδικό αλλά και φύλαθρο ταυτόχρονα. Να είναι πιο φιλικό για παιδιά, για γυναίκες, βέβαια, πιο φωτισμένο. Βέβαια. Να είναι πιο προσβάσιμο. Και προσβάσιμο. Κατεβαίνετε και υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο τέταρτο διαμέρισμα, δημοτικό διαμέρισμα με τον... Με έναν άνθρωπο με τον Γιώργο τον Ορφανό. Ναι, με τον Γιώργο τον Ορφανό. Ποιος, είναι... ο Κώστας Ορφανός, λέγαμε για τον αδερφό του. Για τον αδερφό του, ναι. Τώρα όμως είναι ο Γιώργης, ο φίλος. Τώρα είναι ο Γιώργης. Ο Γιώργης και αυτός είναι άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος της πόλης μας, αγαπάει την ομάδα. Ξέρετε ότι έχει διατελέσει και υπουργός αθλητισμού. Ο άνθρωπος κινείται μέσα στο χώρο. Και γι' αυτό είναι, έχει τη στήριξή μου ανεξαρτήτου χρώματος. Αυτό είναι βέβαια και το μεγάλο του προσόν, ότι έχει ανεξαρτητοποιηθεί, το στηρίζουν από όλες τις παρατάξεις, δεν υπάρχει χρώμα, υπάρχει μόνο αγάπη για την πόλη αυτή που ζούμε. Και ειδικά για την Τούμπα που αγαπάμε όλοι, γιατί εκεί περάσαμε. Εγώ θέλω να είμαι στην Τούμπα, να φροντίζω για την Τούμπα. Α, μας βοηθήσετε για το γήπεδο. Δεν πιστεύω να φέρετε εκεί πέρα προβλήματα στο κτίσιμο της νέας Τούμπας. Αλίμονο, τι θα φέρουμε, πρόβλημα στην ανάπτυξη του τόπου μας, σε αυτό που αγαπάμε. Πώς θα φέρουμε πρόβλημα, αλίμονο. Ήρθε η ώρα να προσφέρουμε. Ίσα-ίσα, θα έχετε τη στήριξη. Ωραία, ωραία. Κυρία Μπαρτζόγλου, πρώτα-πρώτα, να χαίρεσε το εγγόνι σας και όλα τα παιδάκια του κόσμου, γιατί και εμείς που είμαστε γονείς. Υγεία, να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου. Υγεία, υγεία. Και σας ευχόμαστε. Και καλή δύναμη στον αγώνα σας, ναι, βέβαια. Και εσείς να είστε καλά και καλές επιτυχίες πάντα στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Πολύ. Σας χαιρετούμε, κυρία μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας, πραγματικά. Γεια σας. Όταν, ναι, να ακούμε και φωνές που πραγματικά, να μην τα διαβάζουμε, να ακούμε τις φωνές αυτές των ανθρώπων που έχουν ευεργετηθεί και έζησαν την αγωνία. Όταν μου είπε και έτσι,
πραγματικά βούρκωσε η γυναίκα όταν μου είπε ότι. Και όταν. Γιατί μετά από την πρώτη εγχείρηση που έκανε οι άνθρωποι τώρα για να φέρουν καθηγητή από την Ελβετία. Έστω και ο άνθρωπο αυτό, άμα δουλεύει γιατί. Τώρα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο πήγε, σε μια ιδιωτική κλινική στην πόλη και εξοδεύει ένα σωρό χρήματα μόνο για να νοσηλευτεί. Να κατεβούνε τώρα μπαμπά, μαμά, γιαγιά, το παιδάκι, το αυτό στην Αθήνα, έξοδο. Ξενοδοχεία, αυτά, κλινικέ, εισιτήρια στον άνθρωπο που θα έρθει. Είχαν οι άνθρωποι ματώσει. Αλλά λογαριάζει ποτέ λεφτά μπροστά στην υγεία του μωρού. Όχι. Το βλέπει το παιδάκι να σε κοιτάζει τα μάτια και λε αυτά. Και αφού το έκανε και την πήραν τηλέφωνο από την ΠΑΕ και τη είπαν ότι τα καλύπτουμε αυτά, η γυναίκα είπε: όχι, λέει, δώστε τα κάπου που τα έχουν ανάγκη. Εμεί δανειστήκαμε, κάναμε. Πραγματικά, όταν μου το είπε και βούρκωσε, συγκλονίστηκα. Ήθελα να τη βγάλουμε. Ξέρεις, εγώ με τα πολιτικά εδώ και αυτά δεν όχι, τα έχω. Όχι, το ένα άλλο έτυχε. Έτυχε. Η εμπλοκή της τώρα με τα κοινά, η ιστορία αυτή είναι μια ιστορία που... 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. FM κενό 54-5-26. Τι θα κάνουμε, θα πάμε σε... Δίνουμε 5 εισιτήρια, για πού, να ξέρει ο κόσμος γιατί στέλνει. Μπορεί κάποιοι να συντονίστηκαν τώρα, να είχαμε πει το καφεδάκι τους το πρωί, να βγήκαν στην αγορά, να μην τους ενημερώσουμε. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Λαμία και ευχόμαστε τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής αυτής της εβδομάδας να είναι ευνοϊκά πολύ για την ομάδα του ΠΑΟΚ, να είναι πιο κοντά και με μεγαλύτερη ασφάλεια στον μεγάλο τίτλο του πρωταθλήματος της φετινής σεζόν. Έχουμε. Οπότε, 5 εισιτήρια. Πώς τα διεκδικείτε? Δεν είναι πάρα πολλά. Ναι. Έχετε πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσετε. FM και ενώ 54-5-26, αλλά αποστολίζε, τι έλεγες? Έλεγα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε ρε φιλέ, ρε μεγάλη. Είναι μέρες που με τρομάζουν, αλλά έχεις μια γραμμούλα τώρα. Πάμε, δεν τον αφήνω πουθενά. Πάμε, καλησπέρα σας. Ένα, επειδή είπες ότι θα πας σε διάλειμμα, ο άνθρωπος ας πούμε το κλείσε. 3 λεπτάκια διάλειμμα. Σας κοιτώ στα μάτια, έπρεπε να κοιτώ τον ηχολήπτη μας. Και εσείς? Μένα θα κοιτάς. Γι' αυτό γίνονται λάθη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο τεταρτάκι, δεκάλεπτο όσο της εκπομπής. Κωνσταντινούπολης με το συμβόλαιο του εν λόγω ποδοσφαιριστή με την Μπενφίκα να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2020. Εφόσον το συγκεκριμένο ρεπορτάζ έχει βάση, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το έργο του ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Ολιβέιρα στην Τούμπα και μετά το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην περίπτωση που δεν καταβάλει στην Πόρτο τη ρήτρα των 12 εκατομμυρίων. Εάν και με τους Τούρκους, καλό θα είναι να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα λόγω της ροπής τους στα μεταγραφικά σενάρια δίχως υπόσταση. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι σε σχέση με την πληροφορία που προκύπτει. Η Πεσίκτας λοιπόν βιώνει ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Η πιθανότητα να επιστρέψει στην Πόρτο ο Πορτογάλος αστέρας Ρικάρτο Κουαρέσμα, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την Πόρτο ως τη μεγάλη αγάπη του, αυξάνεται μέρα με τη μέρα, έτσι τονίζει μεταξύ άλλων και ο συντάκτης του κειμένου. Μάλιστα. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Πού να τρέχεις στα άγραφα όταν υπάρχουν άγραφα, δίπλα σου στο Χορτιάτι, μενού. Με όλα τα καλά, σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Τον Κυρκό στα χάσαμε, ρε. Βλέπω τώρα εδώ άλλον έναν υποψήφιο. Τι είναι υποψήφιος? Τι? Δημοτικός συμβούλος. Α. Δηλαδή, το λέγαμε και προηγουμένως. Ή το φιλικό, επαγγελματικό, οικείο μας περιβάλλον έτυχε να εμπλακεί φέτος με τα κοινά ενόψη εκλογών. Ή δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη γη, σε αυτή την χώρα. Που να μην θεωρεί ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα μετέχοντας σε κάποιο ψηφοδέλτιο, είτε είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε για τις βουλευτικές. Είναι πάρα πολύ. Τόσο που γέλασα ένας παλιός μου συμμαθητής. Να λύσει τα προβλήματα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συμφωνώ. Υπάρχει όμως τα προβλήματά κόσμος, του, τα προβλήματά ναι, για να το διαχωρίσουμε από αυτούς που ναι, θέλουν βεβαίως να λύσουν προβλήματα λίγοι είναι του αυτοί συνόλου. Και γι' αυτό πρέπει να τους ψάξουμε. Έτσι. Και να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να είμαστε κάτι άλλο σε αυτές τις εκλογές. Ψηφίσουμε ανθρώπους, όχι κόμματα. Θα ψηφίσουμε εγώ, δεν έχω κατασταλάξει ακόμα. Αλλά εάν ήμουν στην Τούμπα θα την ψήφισε αυτή την κυρία. Γιατί είναι κάτοικος εκεί, είναι αγωνίστρια και έδειξε και ήθος. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε να βάλουμε, να μας διοικήσουν, να κατευθύνουν τις τύχες μας, να κάνουν μια πόλη όμορφη,
Γιατί ο Θεός έδωσε πολύ όμορφια στην πόλη μας. Εμείς όμως κάθε μέρα αυτή να την κάνουμε, τη χαλάμε ρε παιδί μου. Mm-hmm. Βάλε ρε λίγο, λίγο εδώ, κάνα στην παραλία εκείνες τις ομπρέλες. Σιγά τις ομπρέλες. Τις οποίες όλος ο κόσμος θα έρθει και θα πάρει να βγει φωτογραφίες. Ναι, τόσο που με δέλεασε και εμένα. Πριν από 2-3 μήνες έτρεξα μια μέρα στην παραλία και ήταν μια μέρα βροχερή. Είχε βροχούλα, αέρα. Άφησε. Δεν πιστεύω να έτρεχε με καμιά ομπρέλα. Όχι, δά τώρα. Εντάξει, τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον από αθλητισμό. Ναι. Κατέχουμε. Και στη δύση του ήλιου έτσι πολύ όμορφα χρώματα δημιουργήθηκαν στον ουρανό. Έβγαλα φωτογραφία της ομπρέλας. Μετά από τόσα χρόνια που ζω σε αυτή τη και πόλη. Και σε παρακαλώ, υπήρξε πιο ευτελές, πιο φτηνό θέμα από το να κρεμάσεις 20 ομπρέλες εκεί. Και όμως με πολύ λίγα λεφτά έκανες αυτή την ομορφιά. Και από την άλλη μεριά είσαι έξω. Να του, μπράβο ρε Αποστολίτσα. Όμορφη ωραία φωτογραφία. Φωτογραφία έχει βγάλει, ρε Σκατζόκη. Μιλάμε για καλλιτεχνική. Δηλαδή, πας έξω από το Μουσείο της Θεσσαλονίκης που έχει του κόσμου μέσα τα κομψοτεχνήματα των παλιών Θεσσαλονικαίων που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές και βλέπεις ένα τεράστιο πριόνι. Και ρώτησε σε κάποιους, λέω, αυτό το πριόνι τι είναι, ρε παιδιά που έχετε από εδώ. Το έχεις προσέξει. Μήπως είναι, θεωρήσατε έτσι, τέχνη υψηλών προδιαγραφών και δεν έγινε αντιληπτή. Πολλές φορές το παθαίνω αυτό. Να δω ένα έργο και λέω, μάλλον δεν το αντιλαμβάνομαι, Γιάννη. Κάτι κάπου δεν ξέρω. Μα τι δουλειά έχει το πριόνι έξω από το. Και τι μας απάντησαν. Αυτό το πριόνι το είχε φορτώσει σε μια νταλίκα ένα σούγκρο, ναι. Ο κατασκευαστής του πριονιού, ο οποίος το έκανε, το δείχνε σε κάποιες πρωτεύουσες, τη μεγάλη αυτή αηδία την οποία έκανε. Το έφερε και στη Θεσσαλονίκη. Το δείξαν το πριόνι. Και δεν είχε λεφτά να το πάει πίσω στην Ουγγαρία. Και μας έμεινε το αριστούργημα. Και επειδή μας έμεινε εδώ κάπου να το βάζαμε. Το έβαλες έξω από το μουσείο, ρε φίλε. Δείτε το από μία άλλη σκοπιά. Μας κλέβουν τα μάρμαρα, τα γάλματα, μας αφήνουν εδώ ότι περισσεύει. Τον άλλονα τον είπανε στην Αθήνα και το κάνανε ολόκληρο θέμα. Είναι έξω από το Χίλτον ο Δρομέας. Ένα άγαλμα, δηλαδή ξέρω εγώ, άμα γινόμουν 10 λεπτά δήμαρχος Αθηναίων θα το έπαιρνε από εκεί. Θα το έπαιρνε, μια ιδέα και μισή, ο Δρομέας. Και τώρα ένα υπουργό. Τώρα για να τα φτιάξουμε με τα Σκόπια, αυτοί έχουν ένα τεράστιο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου εκεί. Ναι. Τους λέει, σας δώσουμε το δρομέα, μας δώσετε το Μέγα Αλέξανδρο. Ούτως ή άλλως θα βγάζετε τα άγαλματα. Όπως λέει και η συνθήκη των προσωπών. Να βγουν κάποια άγαλματα από εκεί κτλ. Λέει ο Σκοπιανός, να το δούμε. Το μαθαίνει εδώ αυτός που έχει κάνει το δρομέα. Εξάλλως. Μην τυχόν μας πάρουν το δρομέα. Δηλαδή, ρε φίλε. Θέμα πρώτο, πάρ την ιδέα από εκεί να τη βλέπω. Και, μα και μόνο που θα τους έπαιρνες, ρε παιδί μου. Το μαγαρίσαμε το άγαλμα. Μα μόνο που θα τους έπαιρνες. Δεν είναι ξεφτύλα για αυτούς, τους βγάλεις το Μέγα Αλέξανδρο. Καμιά ιδέα θα είναι και εκείνο, μη θα αρέσει τώρα. Στον το δικό μας εδώ κάτω. Μπας περιπτώσει, και να το πάρεις. Αλλά δεν ήταν αυτό, ρε φίλε. Είναι ότι οι Αθηναίοι κρατάνε ακόμα μανιάτικο τους Μακεδόνες για την ξεφτύλα που τους έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια. Και ξέρεις ότι στην Αθήνα, να το Σοδρομέας τον το είδες, σ' αρέσει. Α, θέλω να πάω να το δω, εσύ συνεχίστε λίγο για την τρόπη και την... Λοιπόν, τους έκανε την ξεφτύλα πριν από 2.300 χρόνια. Και στην Αθήνα δεν υπάρχει αποστολία ένα άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου, ενώ έχει δεκάδες του Βενιζέλου, του Καραμαλή, του Κολοκοτρώνη, καλώς, μέσα περιπτώσει, δεκάδες αγάλματα, ένα του Μέγα Αλέξανδρου ή του Φίλιππου δεν υπάρχει. Και όχι μόνο δεν υπάρχει, ούτε καν μία οδός Μέγα Αλέξανδρος. Ναι. Δεν το γουστάρουν τον Αλέξανδρο. Τα έχουν και εκεί τα θέματά τους. Ναι. Πάντως εγώ δίνω το πριόνι που δεν το έχω δει, δεν θυμάμαι αν το έχω δει, δεν το έχω προσέξει πάντως. Αυτό το δρομέα... Για να πάρω το δρομέα, γιατί αυτός ο δρομέας... Ναι.
Είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα που σου δημιουργεί βλέποντάς τον. Ρε, άπαρ τον από εκεί, φέρ το άγαλμα εδώ. Δίνει κίνηση, δεν δίνει κίνηση. Δίνει μια κίνηση, μια κίνηση τη δίνει, μισό λεπτάκι. Απ' την άλλη, σου αφήνει λίγο μια, έτσι, λίγο μια ανησυχία. Είναι σαν να εξαϊλώνεται. Δηλαδή, θεωρείς ότι άμα κάνει άλλα πέντε βήματα, έχει χαθεί, έχει γίνει. Και η δουλειά είναι να πάρω το άλλο από εκεί να τους κάνω σαν την ψυχή που βγαίνει. Τους πάρω την κέρα, τους κάνω ξεφτύλες. Θα πάρουμε το δρομέα εδώ, θα στείλουμε το πριόνι κάτω, θα δουν το πριόνι. Θα... Όχι, και θα φέρουμε τον Μέγα Αλέξανδρο να στείλουμε το πριόνι πάνω. Το πριόνι. Ναι, ναι, θα το πάρουμε με τράμπα. Παίρνουμε το δρομέα εδώ. Ναι. Δίνουμε το πριόνι στους Αθηναίους. Παίρνουν το πριόνι, το στέλνουν στους Σκοπιανούς και φέρνουμε το Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί στέλνουμε και ένα μήνυμα με το πριόνι. Το νου σας, από τα αγώνατα. Μ' αρέσει! Ναι. Πάρε την τελευταία γραμμή. Να κάνει και την κλήρωση. Να κάνει και την κλήρωση. Πάμε στο φίλο. Γεια και χαρά και στους δύο. Όταν η ομάδα είναι πλήρης, είναι κάτι καλά. Δεν παίζομαι. Παίρνει και τις ανάσες. Είναι πλήρης η ομάδα και είναι όλα τέλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ο ναός της Αφροδίτης, ο οποίος είναι στην Κολόμβου. Κολόμβου. Να σου πω κάτι, είσαι ο κύριος... Ο Φιλάρετος, ναι. Υπήρχε στην Παπαζόλη, ανεβαίνοντας στην Παπαζόλη, στο αριστερό χέρι, ένα μπαράκι, μια μπουγάτσα, εν πάση περιπτώσει, που ήταν σκέτο τρολοκομείο, τον Μπιλμπάο. Εκεί μαζευόταν οι τρελοί της Θεσσαλονίκης. Μέσα σε αυτούς και εγώ τότε είχα σπάσει το πόδι μου και λόγω του ότι είχα πρόβλημα με τη μετακίνηση, πήγαινε και καθόμουν εκεί, έβλεπα το μάτς και τα λοιπά. Εκεί έδωσα όρκους πίστης για την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ναι, βεβαίως, είχε έρθει και αποστολή εκεί πέρα. Αλλιώς δεν δεχόταν να μπω μέσα. Είτε που θεορκιστής μου λέγανε ναι. Ο πρώτος unofficial σύνδεσμος της Μπιλμπάο. Είχαν ζητήσει να γνωρίσουν την αποστολή και ήρθε το παιδί μου και τους γνώρισε εκεί πέρα τους τρελάκηδες. Λοιπόν, μια μέρα που καθόμασταν εκεί πέρα, έρχεται ο φίλος μου Σάβας από την Νεάπολη και λέει: τρέξτε, άντε κούτσα κούτσα κι εγώ, πάνε να σκεπάσουν το ναό της Αφροδίτης. Και τρέχουμε εκεί πέρα που λες, καμιά τριανταριά άτομα, ζώνουμε εκείνο το μέρος. Πήρα και τηλέφωνο τον Κώστα το Χίτα, τότε ήταν στη Μακεδονία. Στείλ γρήγορα μια κάμερα εδώ πέρα και γίναμε αιτία όλο αυτό το πράγμα που πήγαμε εκεί και σταμάτησε να το σκεπάζουν, είχαν φέρει κάτι οι Ρώσους εκεί, κάτι αυτούς, γιατί οι Έλληνες δεν πηγαίνανε. Πιστεύω ότι βοηθήσαμε και σώθηκε. Σε ακούω τώρα, κύριε Φιλάρη. Υπάρχει μια έτσι ομάδα ανθρώπων, μέσα αυτούς είναι και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν κάνει μελέτη ολόκληρη για να μπορέσει να γίνει σωστό. Και γιατί να γίνει? Γιατί η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι είναι μόνο από το Βυζάντιο, ενώ υπάρχουν αυτός ο ναός Αφροδίτης δεν ήταν εκεί, μεταφέρανε τα μάρμαρα και το μεταφέρανε εκεί, ήταν εκτός πόλης, της τότε πόλης. Το ζήτημα είναι όμως ότι εφόσον βρίσκεται εκεί τώρα και μπορεί να είναι το καλύτερο σημείο για σαν πρώτη επίσκεψη, πώς υπάρχει ο Παρθενώνας στην Αθήνα, έτσι έπρεπε να ήταν αυτό για μας. Γιατί δείχνει ότι είμαστε πολύ πιο πριν. Είμαστε μια πόλη που ξεκινάει από πολύ πιο νωρίς και δεν έχει καμία σχέση με την πόλη του Βυζαντίου. Θεσσαλονίκη, Σολούν, όπως τη λένε κάποιοι. Ναι, βεβαίως. Η Θεσσαλονίκη ήταν μέσα στο μάρμαρο. Ολόκληρη η Αριστοτέλους ήταν διάσπαρτη δεξιά-αριστερά μέχρι επάνω τον Άγιο Δημήτρη που ήταν ο ναός του Διός, νομίζω, δεν ξέρω. Από εκεί πήραν τα μάρμαρα και έγινε ο Άγιος Δημήτριος. Αλλά τι είπαν από κάτω από την Αθήνα? Είναι, λέει, πολλά τα έξοδα για να, να αλλάξει, να αναμορφωθεί και δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα το σκεπάσουμε. Και τώρα βρίσκεται μετέωρο. Δυστυχώς κανένας δεν θέλει να δείξει κάτι που θα αλλάξει λίγο την εικόνα της ιστορίας και αυτής της πόλης. Και αυτό που λες εσύ πολλές φορές, Γεώργια, και το έχουν πει κι άλλοι, εκεί που ουσιαστικά μια τεράστια περιοχή στην Αμφίπολη έχουν βρει μια ακρούλα κάτι και είναι το πιο ηλίθιο πράγμα να έχει φτιαχτεί ένας τεράστιος κύκλος μαρμάρινος. Βέβαια. Και να έχει σε μια ακρούλα μόνο αυτά που βρήκαν. 8.000 κυβικά μαρμάρου από τη Θάσο. Δηλαδή δεκάδες εκατοντάδες καράβια πρέπει να το μεταφέραν για 10 χρόνια. Και μόνο τον περίβολο.
Είναι δυνατόν στο κέντρο αυτού του κύκλου να μην υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, κάτι ιδιαίτερο? Θα τα πούμε αύριο, κύριε Φιλάρετε, να μας κάνεις την κλήρωση αποστολία. Ναι, ναι, ναι. Σας ακούω. Από το 1 μέχρι πόσο είναι? Το 7. Ωραία, 4 νούμερα θα μας δώσεις. Από το 1 μέχρι το 7. Ναι, ναι. Τα μόνα. 1, 3, 5, 7. Μισό λεπτάκι. Ένα. Ο φίλος ο Παύλος. 9.47 δεν θα δώσω επώνυμο στον αέρα. Γιατί παιδί μου, γράψε. Πρέπει να ακούσει ο άνθρωπος. Πες μου. Ο φίλος ο Νικηφορίδης ο Παύλος. Νικηφορίδης Παύλος. 9.47 τελειώνει το... Το 3, το 5 και το 7. Ο φίλος ο Νικολάου Αλέξανδρος. 193. Είμαι στο 3 ακόμα. Λάου... Αλέξανδρος. Αμέσως μετά ποιο είπατε, κύριε Φιλάρετε? 5. Το 5 είναι ο Δημήτρης ο Αρελιάδης. 553. Αρελιάδης. Και το 7. Και το 7. Δημήτρης. Α, η φίλη Γιώτα. Μπράβο ρε κορίτσια. Στείλτε και εσείς τα 7. Μηνύματά σας να ακούγετε. 624. Ρούντι Γιώτα. Ρούντι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Άψογα. Και ο πρώτος φίλος φυσικά που ήταν ο τυχερός πήρε τηλέφωνο όταν τον έχω σημειώσει, αποφασίσαμε ότι θα δώσουμε τα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλάρετε. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς μας. Τάγραφα. Πού να τρέχεις, Τάγραφα. Πήρες δώρο στην κοπέλα. Βάλε όμορφη κορδέλα. Γιώργης Κουσουρίς με τις κορδέλες του. Και τα γλυκά του και τις σοκολάτες. Έχουμε, του. Τι άλλο έχουμε. Ναι, μου τα πήρατε όλα. Μου τα πήρε όλα. Έχουμε, έχουμε. Αυτό με τις δεξιώσεις θέλω. Δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις. Δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενούμε όλα τα καλά, σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο, κτήμα από Τάγραφα στον Χορτιάτη και στο www.apopavlatagrapha.gr αλλά και στο 2310-622-705 για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Το 2 Κρεοπολία Νιγρίτα! Ένα στην Παπαζόλη και ένα στον Εύωσμο. Σας περιμένω. Εύωσμο ή Ευκαρπία, ρε. Πού το γάμο. Δεν το πήρα, δεν το πήρα. Το πήρατε έξω μήπως. Το πήρα, κάπου το έβαλα. Αύριο, αύριο θα πείτε 4 αναφορές. Αύριο θα πω παραπάνω αναφορές. Από πίσω, μήπως είναι αυτό. Για γυρίστε το. Να το. Σας έσωσα. Βεβαίως, μέσωσες. Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα. Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο. Καραολί και Δημητρίου 80. 2-31-05-0-42 και φυσικά το κομμωτήριο της Σέφης, της κυρίας Σέφης, είναι Ολύμπου 23. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί και να σας, με 5 μόνο ευρώ, να σας φτιάξουμε την εξωτερική σας εμφάνιση. Να είστε καλά! Να περνάτε καλά! Να προσέχετε τον εαυτό σας! Και μην ξεχνάτε ότι... Ότι το μεγαλύτερο προσόν, το μεγαλύτερη ευτυχία, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού σε έναν άνθρωπο είναι να έχει την υγειά του. Σωματικά και ψυχικά. Και ψυχικά, γιατί τα λέμε και αυτά. Κατόψυχη. Μακριά από... ναι. Τους λένε έτσι, να δείτε πώς τους λένε. Τους μοχθηρούς. Όχι αρνητικούς. Κάπως τους λένε. Τους τοξικούς. Μακριά από τοξικούς ανθρώπους που σας δημιουργούν εκνευρισμό. Ναι. Ναι. Και θυμό και ρουφάν την ενέργειά σας. Δεν τους θέλουμε. Μακριά να φύγουν. Να έχετε την υγειά σας πρώτον. Γιατί όταν έχετε την υγειά σας αποστολία. Ναι, ναι. Ψάχνουμε και βρίσκουμε εργασία. Οπότε έχοντας δουλειά και υγεία μπορούμε να βγάλουμε. Ενίοτε χρήματα. Πάντα. Όταν δουλεύεις, βγάζεις. Και τα πιστόλια. Ενίοτε. Εν πάση περιπτώσει, έχετε πιο πολλές πιθανότητες πάντως από το καθόλου. Βεβαίως. Έχοντας λοιπόν υγεία, δουλειά και εργασία. Ο έρωτας. Γίνεται μια εύκολη υπόθεση. Παπάς. Yeah. Παπάς. Γεια σας.